Καλό μεσημέρι σε όλους. Ζήτω το πανόραμα. Ζήτω τα βόρεια προάστια. Ζήτω τα πάρτι. Στέργιο Αναστασιάδη. Όλα καλά, φίλε. Όλα καλά. Και ζήτω και προσιάστρες. Χαμό στο δρόμο το μεταξύ, καμία απόσταση. Τίποτα, δηλαδή ούτε μάσκες, ούτε φάσκες, ούτε αντιφάσκες, τίποτα. Χαμό. Λοιπόν, πάντε κουρευτείτε. Οι κυρίες κάντε τις ρίζες. Νύχια και τα λοιπά, μπικίνι και αυτά, γιατί. Έρχεται, βέβαια. Κανονικά. Πόσο καιρό. Πόσο καιρό θα κρατήσει το νέο lockdown. Πότε θα εφαρμοστεί. Πότε θα εφαρμοστεί. Τώρα έρχεται. Να μην δουλέψει λίγο τουρισμός. Τώρα ρε. Lockdown στον τουρισμό. Καλά, θα δεις σήμερα τα κρούσματα πόσα θα βγουν. Είναι όλα ψέματα. Η γη είναι επίπεδη. Αν πας στην άκρη μπορεί να πέσεις. Και τέτοια. Είναι ο ταξίτες και αυτά. Δεν τα ξέρω αυτά, Κώστα. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι το θέμα της ημέρας σήμερα. Πέρα από τα αθλητικά τα οποία φυσικά θα μας απασχολήσουν στο 99% της εκπομπής. Και θα μιλήσουμε και για τον νέο τεχνικό διευθυντή του ΠΑΟΚ. Γερμανό αυτή τη φορά. Ναι. Eins zwei Polizei. Στέργιο. Καλός, ναι. Καλός. Εντάξει. Θα το δούμε. Με τα πάνω και τα κάτω. Θα φανεί. Με βάση το γραφικό του. Όπως και ο Φερέιρα που ήταν το next big thing του πορτογαλικού ποδοσφαίρου. Κοίταξε. Ένα ακόμα πρόσωπο. Από τα πολλά. Δηλαδή. Τελευταία έτσι δεκαετία. Και Γεωργιάδη είχαμε, και Βρίζα είχαμε, και Μίχελ είχαμε, και Άρνεσεν είχαμε, και Τσιτιακόφ είχαμε, και Μπράγκο είχαμε, και τώρα και Ρέμπε θα έχουμε. Πω. Εντάξει. Και προπονητές, και αυτοί πολλοί. Τι να κάνουμε. Ένας κάθε χρονιά. Οι μεγάλες ομάδες έτσι είναι. Μεγάλες φουρτούνες. Και πολλοί ποδοσφαιριστές, και πολλοί γυμναστές, και πολλοί βοηθοί προπονητές. Και πολλοί παίκτες. Παίκτες είπαμε. Γενικότερα, το έλεγα και χθες, θα πρέπει να υπάρξει κάποια στιγμή μια σταθερότητα. Είναι η βάση πάνω στην οποία χτίζεται μια μεγάλη ομάδα. Ποιο πράγμα? Η σταθερότητα. Και η υπομονή. Η υπομονή, εντάξει, δεν είναι γνώρισμα στην Ελλάδα. Των μεγάλων ομάδων. Στην Ελλάδα. Και γενικότερα των ελληνικών ομάδων. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα είμαστε το παδί της νίκης. Είπαμε. Εντάξει, και στο εξωτερικό, Κώστα, όταν κάποιος δεν δείχνει έργο. Της νίκης, όχι της τηλεφωνήτριας, Μιχάλη. Δεν μακροημερεύει όταν κάποιος δεν δείχνει έργο, Κώστα. Α, τις τηλεφωνήτριες ήσυχες. Αφού λέμε είμαστε στο παδί της νίκης. Εντάξει. Θα μιλήσουμε και για τον Ρέμπε. Θα πιάσει άμεσα δουλειά. Τι δουλειά να πιάσει? Κοίταξε, για τον χρόνο. Για τον χρόνο, τι τώρα. Ναι. Τι θα κάνει. Και τι να κάνει για τον χρόνο, αφού όλοι έχουν συμβόλαιο. Δεν νομίζω, Κώστα. Τι, να τους διώξει. Να τους διώξει, να μειώσει συμβόλαιο. Πλερουά. Έχεις πλερουά. Άμα έχεις πλερουά, διώξε. Μπορεί να βρει μια ομάδα για το Στόχ. Δύσκολα θα πω εγώ. Και να απαλλαγεί ο ΠΑΟΚ από το συμβόλαιο του Σλοβάκου. Όχι ακόμα 2 χρόνια. Και ο Φερέιρα μπορεί να έβαζε και παιδί της K15, αλλά το Στόχ δεν τον έβαζε την Κυριακή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εντάξει, θα τα δούμε. Θα τα δούμε. Λοιπόν, να πούμε ότι μην ξεχνάτε ότι μαζί μας είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής για πρωταθλητές, 100% φυσικό προϊόν για μέγιστες επιδόσεις και δυνατές εμπειρίες στο σεξ. Μιχάλη και λοιποί φίλοι που ακούτε την εκπομπή. Μίλησε μας λίγο, Κώστα. Arena Rapid, μείγμα από φυσικά διαγερτικά που ενισχύουν τη λίμπιντο. Πω, ήδη φτιάχτηκα. Φορέστε τσίγκινα σοβρακάκια. Δίνοντας ταυτόχρονα ενέργεια και ευεξία στον άνδρα, επιβραδύνει την εξπερμάτιση και δίνει πολλές επαναλήψεις. Με διάρκεια έως και 36 ώρες. Είναι γνωστοποιημένο και πιστοποιημένο στον ΕΟΦ, στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Το βρίσκεται στα φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα. Μην τρέπεστε να το ζητήσετε. Γιατί κάποιο φίλο μου. Είναι αυτό που λένε, δεν το θέλω για μένα. Για ένα φίλο μου. Κάποιο φίλο μου. Είναι ξεπερασμένα αυτά. Κάποιο φίλο μου ντρεπότανε. Ντρεπότανε και έλεγε ένα ντεπών, μία ασπιρίνη. Έχετε κάτι για καμιά βιταμίνη? Νομίζω έχουν συμπεραστεί, Κώστα, πλέον. Έχετε καμιά βιταμίνη? Ναι, έχουμε. Έχουμε τάδε, έχουμε εκείνη, έχουμε τη σε, έχουμε την ντε. Έχετε κάτι για μαύρισμα? Ναι, έχουμε κόπερτον, ηλιοθέρμ, το ένα, το άλλο. Δώστε με ένα Arena Rapid. Λοιπόν, θα σε βοηθήσει να σπάσει και το ρεκόρ σου, Κώστα. Ό,τι πρέπει. 9 φορές τώρα είναι λίγο δύσκολο σε 46. Πόσες ώρες? Όλη τη νύχτα. Ό,τι πρέπει για τις δύσκολες εποχές που περνάμε για να ανεβεί, σε εισαγωγικά, Μιχάλη και λοιποί ακροατές, για να ανεβεί η διάθεσή σας, Arena Rapid το παίρνεις και μπαίνεις, Μιχάλη, στον αγωνιστικό χώρο. Λοιπόν, μαζί μας
το φυσικό αυτό διαγερτικό. Αρένα Rapid, ζητήστε στα φαρμακεία, μην ντρέπεστε. Όλοι θέλουμε και έτσι μια ενίσχυση καμιά φορά στην προσπάθειά μας. Λοιπόν, η Ντρεβέντε είναι μαζί μας. Κορυφαία επίσημος εταιρεία. Επίσημος χορηγός της Super League, συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια ζωής και επιτυχημένης παρουσίας στον χώρο του στοιχήματος γενικότερα. Πάρα πολλές επιλογές. Ξεκινάει και η La Liga, Κώστα. Τέλεια. Θα ξεκινήσει και η Premier. Κάπου διάβασα σιγά σιγά ετοιμάζονται και στην Ουρουγουάη. Γενικότερα θα έχει πάλι επιλογές. Ναι, ρε, μια χαρά, σιγά τι. Θα σας προσφέρει την Ντρεβέντε στις καλύτερες αποδόσεις και φυσικά αυτοί που δεν θέλουν να παίξουν στοίχημα σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, ό,τι έχει τέλος πάντων. Υπάρχει και το καζίνο, υπάρχει και το live καζίνο και φυσικά όλες οι υπηρεσίες cash out και live streaming και πληθώρα στοιχηματικών επιλογών και φυσικά ασιατικά handicap. Κώστα, όλα αυτά στην Ντρεβέντε. Επίσημος χορηγός της Super League και μαζί μας την Ποτιόρο Μαρμαρίδης με πολλά καταστήματα και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και φυσικά το marmarides.gr, όπου από την ησυχία του σπιτιού σας μπαίνετε, βλέπετε τις πολύ μεγάλες προσφορές, ενημερώνεστε για το νέο πλάνο δόσεων από τον Μαρμαρίδη χωρίς πιστωτική και χωρίς προκαταβολή και αγοράζετε στις καλύτερες τιμές και στην καλύτερη ποιότητα ό,τι χρειάζεται το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το γραφείο σας με την εγγύηση του Μαρμαρίδη. Είπαμε για τα party animals στην πόλη μας, Κώστα. Ναι, βεβαίως. Δεν θα το πιάσουμε το θέμα διεξοδικά, ας το κάνουν άλλοι. Θα το σχολιάσουμε λίγο. Βεβαίως να πούμε ότι υπάρχει και ο διαγωνισμός του Opticon Express. Σωστά. Όπου κερδίστε και ζητήστε τη δωρεοεπιταγή, αγοράστε ένα γυαλί ηλίου αξίας 65 ευρώ. Μάλλον κερδίστε ένα γυαλί ηλίου αξίας 65 ευρώ. Με την κλήρωση που θα κάνουμε στο τέλος της εκπομπής, εσείς απλά στέλνετε μήνυμα. FM και όνομα, τεπώνυμο, γυαλιά, αποστολή στο 54222. Χρέωση μόνο 62 λεπτά. Του ευρώ. Όποιος στείλει μήνυμα, είτε δεν κερδίσει, αν κερδίσει παίρνει βέβαια το γυαλί των 65 ευρώ, αν δεν κερδίσει παίρνετε δωρεπιταγή 50 ευρώ από την Opticon Express και βεβαίως αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είδατε τώρα έφτιαξε ο καιρός, αρχίζει και έχει και ζέστη, οπότε χρειάζεται και ένα καινούριο γυαλί για τις εμφανίσεις σας, όσο προλαβαίνετε βέβαια. Μέχρι να μας ανακλείσουν μέσα, Στέργιο Αναστασιάδη. Παύλου Μελά 11 στο κέντρο, 26 Οκτωβρίου 28 στα δικαστήρια και Πολυτεχνείο 23 στη Νέα Ευκαρπία, τα καταστήματα της Opticon Express, για να πάτε εκεί με το διεροπιταγή των 50 ευρώ, εφόσον δεν κερδίσετε στην κλήρωση, θα κάνουμε στο τέλος της εκπομπής. FM και ενώνομα, τεπώνυμο, γυαλιά, στο 54222. Από τώρα στέλνετε μηνύματα και φυσικά μηνύματα και για την εκπομπή και για την επικαιρότητα. Και συναγερμός για πλοίο με τουρκική συνοδεία, θρίλερ ανοιχτά της Λιβύης, Στέργιο. Ετοιμαστείτε. Στέργιο, είναι ναυτικό, δεν ήσουνε? Όχι. Έρε, Στέργιο. Έρε, Στέργιο. Α, ο Βραχνός ήταν ναυτικό. Κοίταξε, πηγαίνοντας σε ένα φιλικό σπίτι την Κυριακή. Ναι, ναι. Στο μεσημέρι. Ναι. Τα φιλιά μου στο Γιάννη. Γεια σου, Γιάννη. Πάνω στην κουβέντα που κάναμε, μένει σε ένα πολύ ωραίο συγκρότημα και στο μεσημέρι ο Γιάννης. Λέει ότι φίλος εδώ στο συγκρότημα. Μάλιστα. Του ήρθε μήνυμα, μήνυμα από τον ελληνικό στρατό. Μήνυμα. Καλό. Ναι. Από τον ελληνικό στρατό. Ναι. Ναι, κάνουν, γίνεται, ναι, οι εφεδρίες. Μαζεύονται. Τι νούμερο παντελόνι φοράς και άνθρωπο και. Ναι. Πώς δεν τον είπα πόσο ύψος έχεις να κάνουμε την κάσα, δεν την έχουμε έτοιμη. Άντε ρε, κατέμιδες. Ήθελα να ενημερωθεί ο ελληνικό στρατό για τις αναλογίες σου. Για να ετοιμάσουμε τα ρούχα σου τώρα που θα φύγει. Να ετοιμάσουμε τα ρούχα σου. Εφεδρία, ναι, εννοείται. Κανονικά. Πάμε να πολεμήσουμε. Εντάξει, παίζει ρόλο και η ειδικότητα του φίλου. Δεν θυμάμαι τώρα, αλλά ήταν μια ειδικότητα καλή. Τι ήταν, χειριστής πυρηνικού πυράβλου? Τώρα η δική μου ειδικότητα στο τεχνικό σώμα, Κώστα, δεν νομίζω να είμαι στην πρώτη γραμμή. Εμένα, γραφέας. Άντερε, άντερε φλόρε. Και εσύ γραφέας ήσουν? Γραφέας. Γραφέας. Και εσύ. Και βέβαια. Από μικρό σου δηλαδή, έλεος, έλεος, έλεος. Εκμεταλλεύεται ο ελληνικός στρατός. Έλεος, τι γραφέας, ρε, τι γραφέας. Το ταλέντο του καθενός. Ναι, μεγάλο ταλέντο. Από εκεί ήμουν, φαινόμουν. Γραφέας, πω. Άρα αφού δεν έχει αλλάξει η γραφή, δεν έχουμε κληθεί ποτέ να πάμε. Εγώ ήμουν όντως σε γραφεία ήμουν. Τα γράμματα. Αλλά το τι πετρέλαιο έχω φάει, γραφείο κίνησης ήμουνα. Γραφείο κινήσεως, επικεφαλής. Το τι πετρέλαιο έχω φάει, Στέργιο, ναι. Για να πηγαίνω στο στρατηγό να γεμίζω το στρατηγό και τους αξιωματικούς. Στο Κιλκίς ήμουνα, στην έκτη μεραρχία. Άλλος τρώει Κώστα πετρέλαια και άλλος τρώει νερά, εκεί που τρώει. Νερό! Στο όνομα του Ντούσα Μπάγεβιτς! Το τι πετρέλαιο έχω φάει δεν μπορείς να φανταστείς. Με το βιτίο πηγαίναμε και γεμίζαμε. Θα πούμε κάτι για τη φίλη σου την παρουσιάστρια.
Που πέταξε νερό στο χαρταλιά. Τι κούσι, τι κουσκούσι. Δεν γίνονται αυτά. Κουσκούσι. Η ραδιοφωνική παραγωγή και την παρουσιάστρια. Πού είναι η παρουσιάστρια. Σαν να λέμε και εγώ στο CNN. Πότε. Τέλος πάντων, η κοπέλα προφανώς. Κοπέλα προφανώς ήταν να μην και επιζητεί, επιδιώκει τη δημοσιότητα. Έριξε νερό στον υπουργό. Πέρασε το βράδυ μέσα. Στον Νικ Χαρντ. Πήγε αυτόφορο. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι. Εντάξει, τώρα δεν κάνεις μήνυση, ρε φίλε, και εσύ. Υπουργός, εντάξει, θα σε κράξει και ένας γραφικός. Όμως έναν υπουργό, μάτσο και. Και ο Στεφανόπουλος έχει φάει νερό. Και άλλοι έχουν κάνει. Και η Δήμη Τρελιάνη έχει φάει χαστούκι. Και η Δήμη Τρελιάνη έχει φάει χαστούκι. την τρελή. Λοιπόν, δεν κάνεις μήνυση τώρα, ρε φίλε. Λες, εντάξει, παιδιά, πάρτε την κυρία. Ου και α. Και μπιν και μπονγκ. Αλλά τώρα τι, μήνυση τώρα για αυτά. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Το μεγαλύτερο πλήγμα ήταν ότι πήραν το κινητό της φίλης της και δεν μπορείς να ανεβάσεις το βίντεο. Αυτό ήταν το πλήγμα. Για την παρουσιάστρια, όχι ότι έμεινε μέσα το βράδυ. Συγγνώμη, η κοπέλα τώρα αυτή δεν μπορούσε απλά να πάει να πει σε ένα κανάλι, παιδιά, είμαι η γνωστή παρουσιάστρια που έχει κάνει αυτό και αυτό. Και έχω εμπειρία από τις εκπομπές που έκανα στο Safari FM. Ναι. Έχετε κάποια θέση. Τέλος πάντων, μία από εδώ, μία από εκεί, θα την πάρει κάποιος, ξέρω εγώ, λέω. Μήπως τώρα έτσι δεν χρειάζεται. Τέλος πάντων, είναι φαινόμενα. Να εκτίθεσαι. Είναι φαινόμενα της εποχής μας. Ναι. Ότι όλοι θεωρούν ότι έχουν μερίδιο στην προβολή μέσω ενός Facebook Live ή Instagram Live ή ένα βίντεο. Okay, εγώ θα πω και να το κλείσουμε γιατί θα ξεφύγω και δεν θέλω. Έχω άποψη εδώ και γιατί καιρό. Γιατί σε πειράζει, κοπέλα. Να σκεφτεί η φίλη και τα παιδιά της. Εγώ αυτό έχω να πω. Μπορεί να σου πει τι γι' αυτά τα κάνω. Όλα αυτά. Για τα παιδιά δουλειά, μου. Για να βρει δουλειά. Για να βρω δουλειά. Καλά. Αυτά λοιπόν και με. Άμα είναι κονημένη γεύση, δεν λέω για την κυρία, αλλά γενικά, άμα είναι κονημένη γεύση κάποιος, δεν μπορεί να σκεφτεί ούτε τα παιδιά του, ούτε τα αυτιά του, ούτε τα σκυλιά του. Είναι κουνημένη γεύση, τέλος. Δυστυχώς για τα παιδιά, τα σκυλιά και τα αυτιά. Εντάξει. Τέλος πάντων, αυτά και με τις τηλεπερσόνες της πόλης μας. Γενικότερα έχουμε. Ποια είναι η διάσημη στο πανόραμα. Δεν μπορώ να πω. Ποια είναι. Είναι, λέει, κόρη γνωστής σταρ και γνωστού επιχειρηματία της Θεσσαλονίκης. Και γύρισε από την Αγγλία. Έσπασε την καραντίνα, την Κανταρίνα. Γύρισε μέσω Βουλγαρίας από την διάβαση. Ο δικός έσπασε την Κανταρίνα, πλήρωσε 5 χιλιάρικα. Την πιάσαν δηλαδή ήδη. Πλήρωσε 5 χιλιάρικα και μετά έκανε και πάρτι. Και άντε, κάνεις πάρτι. Οι άλλοι που πήγαν οι γκάγκες δεν ξέρανε ότι η κοπέλα είναι μπινγκ μπονγκ και ότι ήρθε μόλις από την Αγγλία και ότι πλήρωσε πρόστιμο. Γιατί αυτή σίγουρα αυτό θα το έλεγε. Για να χαριεντίζεται και όλα και να αυτοπροβάλλεται ότι ναι, εντάξει, με το πλήρωσα το 5.000 ο μπαμπάς και αυτά. Δεν ξέρανε και πήγαν 30 με πυροτεχνήματα. Ναι, ρε φίλε, κάτσε. Έλειπε η κοπέλα τόσο καιρό στο εξωτερικό. Επειδή γύρισε η Χρύσα. Τυχαίο το όνομα. Επειδή γύρισε η Χρύσα από τη Βραχιά από το Λονδίνο, θα κάνουμε πάρτι με πυροτεχνήματα. Και αυτός ο μπαμπάς, ρε, εσύ μπαμπά. Τι δηλαδή, τι τα μαθαίνετε τα παιδιά σας, ρε φίλε, εσείς οι πλούσιοι. Τέλος πάντων. Κρούσμα κορονοϊού στη Θεσσαλονίκη. Αρχίζει η χνηλάτηση τώρα, πρόσεξε. Και πού, από πού ξεκίνησε η χνηλάτηση. Χρήστο, πες, από πού. Πες εσύ. Πού να ξέρω, φίλε. Από το κομμωτήριο που πήγε η τρελή. Ναι, πήγε λέει σε κέντρο αισθητική στο κομμωτήριο. Πώς θα πάω στο πάρτι, ρε φίλε. Ναι, το μαλλί. Με την τζίβα και ναι, τις άκρες. Ναι. Ό,τι να είναι. Πήγε στο κομμωτήριο και τώρα ψάχνουν οι αρχές από το κομμωτήριο την ιχνηλάτηση. Και τώρα ξέρεις, 30 άτομα εκεί. Συν εκεί δεν θα είχε κανένα DJ, κανένα προσωπικό, κανένα αυτό κτλ. Ότι αχ, καλέ και αυτά. Έχω δουλέψει σε τέτοιο πάρτι, ξέρεις. Έχω δουλέψει, ναι. Σε πάρτι πρεσβείας στο πανόραμα. Κάτι χειρό είχες. Σερβιτόρος. Ναι, σερβιτόρος, μικρός. Όχι, μπαρμάνο σερβιτόρος ήμουνα. Είχαμε εκεί ξέρεις τραπέζια. Όπως που λένε και έρχονται, θα μου βάλετε μια κοκακόλα. Τι ώρα σχολάς. Τι ώρα σχολάς. Έχω τη μηχανή εδώ. Αν θες, μετά μπορούμε να πάμε για ένα ποτό. Και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτά παλιά, όταν ήμασταν 13 χρονών. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα σήμερα. Το θέμα της ημέρας στη Θεσσαλονίκη. Βεβαίως, εμείς μετά τις 12.30 θα μιλήσουμε για τον νέο τεχνικό διευθυντή του ΠΑΟΚ. Αναλυτικά κιόλας με άνθρωπο που ξέρει πολύ καλά το γερμανικό ποδόσφαιρο. Ο οποίος τεχνικός διευθυντής ήρθε, Στέργιο. Θα έρθει, Κώστα, μην αγχώνεσαι. Είναι στον δρόμο. Να πάμε αεροδρόμιο, ρε φίλε.
Τελειώσαν αυτά. Στεριό. Τελειώσαν αυτά. Έστειλε φωτογράφο. Τελειώσαν αυτά. Συγγνώμη, τώρα πάνε φωτογράφοι. Γιατί να μην πάνε. Πάνε. Ε, άρα. Να μην πάνε. Λοιπόν, εσύ θα πας. Άστε στην άκρη τα συμπλέγματα. Δεν πρέπει να πας. Δεν πρέπει να πας. Γιατί ξεσηκώνεται τα νεύρα μου. Συγγνώμη, φίλε, έχετε. Ξεσηκώνεται τα νεύρα μου, Κώστα. Φωτογραφία με χειραψία θα βγεις. Χειραψία. Άστε τα συμπλέγματα σου κατά μέρος. Μετά τις δύο, γιατί ξεσηκώνεται τα νεύρα μου. Θα πάω εγώ. Θα πάω εγώ και με την εφημερίδα ανοιγμένη. Ενημερώνεται. Ενημερώνεται. Και ελληνικά. Από το ψευτοσπορ. Λοιπόν. Ανάποδα την κρατάλαση. Οι πρώτες εντυπώσεις από την ελληνική επικαιρότητα κτλ. Του άρεσε το αεροδρόμιο που είναι πλέον ανακοινισμένο το Μακεδονία, έργα και χαμός. Κι όμως πλάκα-πλάκα εκεί κάτι γίνεται. Όχι, τα δώσα... Έγινε, έγινε. Κι άλλο γίνονται, κι άλλα γίνονται. Εντάξει. Γίνεται κι άλλο τερματικό σταθμό, κι άλλα τέλος πάντων. Ου και α. Γιατί πάντα λέμε για τις αλήθειες. Ναι. Όντως γίνονται πράγματα. Γίνονται εκεί, αλλά τα δώσαμε τζαμπουά. Και αυτό να το πούμε. Τζαμπουά, Αλέξη. Λοιπόν. Δουλειά μας θα γίνεται μας όμως, σαν επιβάτες. Είναι καλύτερα. Είναι καλύτερα. Μεγαλώνει το αεροδρόμιο όντως. Και πλέον πρέπει να μεγαλώσει γιατί δέχεται μεγάλο όγκο επισκεπτών. Ας πούμε μέχρι πέρσι λόγω τουρισμού κτλ. Τα δώσαμε τζάμπα είναι άλλη ιστορία. Τα δώσαμε τζαμπουά. Εντάξει, τι να κάνουμε. Φού πεινάμε. Συγκλονισμένο το Πανελλήνιο με την πόλη του Παναθηναϊκού από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Εγώ γελάω πραγματικά. Δεν το πιστεύει κανείς. Δεν το πιστεύει κανείς. Μα κανείς. Δημήτρη, πρέπει να το δεις λίγο αυτό γιατί δεν το πιστεύει κανένας. Εντάξει. Και σε δουλειά να βρισκόμαστε. Αν έχει κάποιο 25 εκατομμύρια και θέλει να τα ξοδέψει. Τα έδινες. Όχι. Αν είχε, ας πούμε. Αν είχα 800. Αν είχε 500. Αν ήσουν ο Λάτσης ή ο Μάτσης, ας πούμε, ή οποιοδήποτε. Γιατί να πάρω Παναθηναϊκό, να πάρω τον. Τρελό Παναθηναϊκό, άμεσα και εσύ. Τρελό Παναθηναϊκό, αν ήμουν, θα. Ναι. Ο γιο σου. Έλα ρε μπαμπά. Έλα ρε μπαμπά. Σαριέγγι, νομίζω. Έλα ρε μπαμπά. Άντε καλά, στο πάρω. Τα Χριστούγεννα. Έλα ρε μπαμπά. Έλα ρε μπαμπά. Θα πάρουμε και το γήπεδο. Δεν πουλάει Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Ό,τι και να λέει. Όχι, πουλάει. Απλά δεν πουλάει αριστικό στάση. Δεν θέλει να φαίνεται. Μπορεί ο Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Και όχι μόνο ο Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Να ζήσει χωρίς προβολή μέσω μιας ομάδας και να περιοριστεί στα επιχειρηματικά του καθηκόντα και εντάξει έχει πολλές επιχειρήσεις ο Δημήτρης, εγώ πιστεύω δεν μπορούν. Θέλουν και τη δόξα, θέλουν την προβολή, θέλουν την καλά, αυτός τώρα αντιμαχία, έχει... θέλουν αυτός την ένταση. Έχει σαράκι τώρα αυτός, εντάξει. Αυτός τώρα έχει τρέλα. Αν μπορείς να φανταστείς τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο μακριά από τον μπάσκετ και τον αθλητισμό και να είναι στην αφάνεια μόνο με τις επιχειρήσεις του, εγώ δεν μπορώ να το φανταστώ. Έχει τρέλα. Τέλος πάντων. Προκηρύχθηκε και η Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, αυτή που γίνεται κάθε χρόνο για να γίνει ο απολογισμός και ο οικονομικός του τμήματων και το τι πέτυχαν στη φετινή σεζόν, τι δεν πέτυχαν. Έγκριση ισολογισμού, απολογισμού οικονομικού του 2019. Διοικητικός απολογισμός, έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση εκθέσεως Εξελεγκτικής Επιτροπής. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, ώρα 6, κάτω από τη θύρα 1 του γηπέδου της Τούμπας. Θα γίνει η Γενική Συνέλευση. Μετά τη μία θα έχουμε και μια κουβέντα με άνθρωπο του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, που είναι και στην επικαιρότητα από χθες. Τι θα μας πει για τον μπάσκετ? Δεν μπορώ να σου πω στο μπάσκετ. Θα μας πει για τον μπάσκετ. Στο μπάσκετ γίνονται κινήσεις, Κώστα, εγκρυπτό και ετοιμάσου για πολύ μεγάλα πράγματα. Εγώ σας το είπα αυτό. Εγώ σας το είπα. Μπασκετάρα. Χρόνο μπασκετάρα. Λοιπόν. Και ανοίγει ο χώρος, νομίζω. Ναι, ναι. Ακόμα και για το πρωτάθλημα χωρίς για να κόπουλο. Κάτσε να κατεβείτε. Πρώτα και μετά τα λέμε. Πού να κατεβούμε? Στο πρωτάθλημα με 5 εκατομμύρια χρέη. Και μετά τα ξαναλέμε. Λέω ετοιμάζονται μεγάλα πράγματα. Μου λες για 5 εκατομμύρια. 5 εκατομμύρια τίποτα. Και εγώ έτσι μαθαίνω, αλλά να κάτσε να γίνουν πρώτα. Βρείτε διοίκηση πρώτα. Θα παρακαλάει ο Λούκας και ο Καλάθης να έρθουν στον μεγάλο ΠΑΟΚ. Ο Λούκας θα πάει στον Ολυμπιακό θα και ο Καλάθης έκλεισε στην Μπαρτσελόνα. Δυστυχώς χάθηκαν αυτοί οι δύο παίκτες. Δεν πειράζει, έχει άλλους. Λόγω λιγορίας των διοικήσεών μας που πραγματικά πετάνε αετό σε θέματα ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση των ομάδων μας. Δεν γίνεται δηλαδή η διοικής ΠΑΟΚ και Ηρακλή να χάνουν αυτούς τους παίκτες ενώ είναι ελεύθεροι. Χάθηκε ο Λούκας, ένα δικό μας παιδί. Δικό μας παιδί. Αριανάκι. Ναι, της Θεσσαλονίκης. Δικό μας παιδί.
Αριανάκη. Πόσο ρε εσύ παίρνει ο Σλούκας, δεν είναι ο κύκλος εργασιών του Άρη. Μα καλά, και εσύ τα πιστεύεις, Δεστέριο, τώρα αυτά που λέω. Δηλαδή, μπινγκ μπονγκ. Χάθηκε λοιπόν ο Σλούκας, το Αριανάκη αυτό, το άρρωστο. Και πάει στο μισητό Ολυμπιακό. Θα πάρουμε Μπεζέγκοφ. Όπως είχε γράψει μια αποκάλυψη. Θα μείνει. Θα μείνει. Της πόλης, ναι, ναι. Έρχεται ο Μπεζέγκοφ. Ο Μπεζέγκοφ στον Άρη. Ναι, λέτε. Ναι. Ρωτά, είναι διαδραστική ναι, εφημερίδα. Λέτο, λέτε. Λοιπόν, καλησπέρα στον Νίκο. Καλησπέρα στον Μάκη. Καλησπέρα στον Αντώνη που έχουν στείλει μηνύματα. Καλησπέρα και στην Αγάπη. Ο Τσαλτίδης πάλι κοπάνα, λέει ο Αντώνης. Όχι. Όχι πάλι, ρε φίλε. Τι λέει. Δηλαδή, τι είπα. Επειδή έλειψα, ας πούμε, δύο φορές τις τελευταίες τρεις εκπομπές, τι σιγά πάλι. Εδώ είναι και ετοιμάζεται να τα πει. Μαθαίνω. Τώρα θα έρθει, θα τα πει πάλι για τον πόλεμο που δέχεται ο. Όλα είναι επικοινωνία, Κώστα. Βέβαια. Όλα είναι επικοινωνία. Για τον πόλεμο που δέχεται ο Κάρι. Έτσι, που θα σας κάνει γιογιό. Ο δισεκατομμυριούχος Καρυπίδης. Ο δισεκατομμυριούχος Καρυπίδης. Γράφανε στη Ρουμανία. Εντάξει. Ναι, ωραία. Μια χαρά. Λοιπόν, θυμίζουμε το διαγωνισμό της Opticon Express. Μια φορά να ζητούσαν και εσάς όταν λείπατε. Ναι, ρε φίλε. Ναι. Μια χαρά ζητάνε. Είδες, είπα. Είναι εδώ, είπε όμως. Και ήδη το γράφουν και στα Facebook. Yeah. Με τον Κώστα ήμασταν μαζί, φαντάρι και τέτοια. Μπράβο. Λοιπόν, έλα εδώ τώρα, έλα στο θείο. Έλα στο θείο. Διαγωνισμός Opticon Express. Στο τέλος της εκπομπής, κλήρωση. Στείλτε μηνύματα για να συμμετέχετε στην κλήρωση και να κερδίσετε ένα γυαλί 65 ευρώ. Από την Opticon Express και βεβαίως όσοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό κερδίζουν δωρεπταγή 50 ευρώ. Μεγάλη ευκαιρία. Ο καιρός, είπαμε, έφτιαξε, ο ήλιος κάνει την εμφάνισή του όλο και πιο έντονα, άρα χρειάζεται οπωσδήποτε ένα καινούριο γυαλί και αυτό θα το πάρετε από την Opticon Express. FM κενό ονοματεπώνυμο γυαλί ή δώρο ή διαγωνισμός ή Opticon Express. Και αποστολή στο 54222 με έξοδα 62 λεπτά του ευρώ. Κοίταξε, ναι. Και μόνο ονοματεπώνυμο να γράψετε. Δεν χρειάζεται να γράψετε ούτε γυαλί ούτε τίποτα. Θα τα λάβουμε, αφού δεν έχουμε άλλο διαγωνισμό σήμερα. Να δίνουμε κάποιο εισιτήριο. Τελειώσαν αυτά. Θα δίνουμε εισιτήρια. Τι εισιτήριο? Για κάποιον ποδοσφαιρικό αγώνα, του μπάσκετ. Πω, ναι. Δύναμη. Κάποτε δύναμη. Οπότε, αφού έχουμε ένα διαγωνισμό σήμερα και να μην γράψετε γυαλιά ή οτιδήποτε άλλο, θα μπείτε στην κλήρωση και διαβάζω, Κώστα. Δηλαδή γίνονται πράγματα στον κόσμο. Ρε. Ναι, πες. Πες γιατί πάμε για διάλειμμα. Στην Βρετανία, η υποψήφια Miss Hitler, υπάρχουν καλεστία. Μα οι άνθρωποι είναι βούρλα εντελώς. Φυλακίστηκε για συμμετοχή σε νεοναζιστική οργάνωση μαζί με τον φίλο της. Μα οι άνθρωποι είναι ηλίθιοι τώρα, τι να λέμε. Οι άνθρωποι είναι ηλίθιοι. Ωραίος τίτλος, ε. Πραγματικά. Miss Hitler. Μπράβο, λοιπόν. Και την έχει και φωτογραφία με τη σβάστικα. Οι άνθρωποι είναι τούβλα εντελώς. Δηλαδή. Για να δω. Αν κάνει για Miss Hitler. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν έχει τις υπόλοιπες να κρίνουμε. Όπως δεν μπορώ να καταλάβω και αυτούς που βγαίνουν σε ελληνικά ραδιόφωνα και λένε να τους δώσουμε μια ευκαιρία, ρε παιδιά. Οι άλλοι, δηλαδή, τι είδαμε από τον Τσίπρα και από τον Μητσοτάκη. Να δώσουμε και μια ευκαιρία στο παιδί αυτό. Στον αυτόν με τη σβάστηκα το τατουάζ που σηκώνει το χέρι του. Πάρ' το σπίτι σου. Τους ηλίθιους αυτούς. Πάρ' το σπίτι σου και δώσουμε μια ευκαιρία. Να τους δώσουμε μια ευκαιρία. Πάρ' το σπίτι σου. Είδαμε και τους άλλους τι κάνανε. Και σιγοντάρουν οι παραγωγοί. Οι νεοφασίστες. Να τους πάρετε, παιδιά, σπίτια σας. Αν θέλετε να τους δώσετε μια ευκαιρία. Τι να πω, τι εμετός είναι αυτός πραγματικά. Τι λοιπόν, εμετός. Ντρέπομαι, πραγματικά. Ντρέπομαι. Διάλειμμα. Γελί. Και επιστρέφουμε. Γελί. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερο μισάωρο. Το ρολόι πού είναι, ρε φίλε. Το ξαφανίσαμε. Καλά που υπάρχει υπολογιστής, δηλαδή. Λοιπόν, δεύτερο μισάωρο. Στην Τρόικα θα πάμε μαζί μέχρι τη 2. Λογικά θα έχουμε τώρα έναν άνθρωπο να μας πει δύο πράγματα για τον Όλαφ Ρέμπε, που είναι ο νέος τεχνικός ή αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, όπως προτιμάτε. Μέχρι να έχουμε τον καλεσμένο μας, να διαβάσω λίγο ένα απόσπασμα από τη χθεσινή συνέντευξη του αγαπημένου μας υφυπουργού αθλητισμού Λευτέρη Αβγιανάκη στην TV 100, Κώστα. Αβγιανάκαρος. Εντάξει. Δεν ζορίστηκε ιδιαίτερα. Είπε και για τον Ηρακλή. Δεν ζορίστηκε ιδιαίτερα. Έβγαλε την ουρά του απ' έξω. Συγχαρητήρια, παιδιά. Θα σας ξαναψηφίσουμε και εσάς. Όπως και τους άλλους. Που λέγανε ότι λύθηκε το θέμα και ουκαιά. Και ορισμένοι εδώ γύρω από την πόλη κιόλας. Άντε, μην μιλήσω τώρα πάλι. Για πάμε. Διάβασε ένα, γιατί έχουμε τον καλεσμένο. Ενώ έχω, λέει, μια απόφαση στη Super League, ρωτήθηκε για τον κόσμο στα γήπεδα και ότι οι ομάδες θέλανε κόσμο. Που μου λένε ότι είναι ομόφωνοι. Στη συνέχεια βλέπω από κάποιους εκπροσώπους ή εκπρόσωπο ομάδας να τορπιλίζει και να πυροβολεί την απόφαση
που όπως μου λένε ήταν ομόφωνη. Εντάξει, εκμές εναντίον του Μάκη Γκαγκάτση, ουδέποτε παιδιά ο ΠΑΟΚ. Το έχει ξεκαθαρίσει ο ΠΑΟΚ σε όλους τους τόνους, αλλά μερικοί δεν καταλαβαίνουν. Ναι. Είτε οπαδοί, είτε ομάδες, ακόμα και ο αγαπημένος μας υφυπουργός, ότι ο ΠΑΟΚ δεν είπε ότι δεν θέλουμε κόσμο. Ο ΠΑΟΚ είπε ότι θέλουμε να τηρηθεί η ισονομία. Μάλιστα. Εντάξει, θα το πιάσουμε και μετά. Λοιπόν, μην περιμένω καλεσμένο μας. Σωστά. Πάμε να μιλήσουμε για τον νέο τεχνικό διευθυντή του ΠΑΟΚ, τον Όλαφ Ρέμπε, με έναν άνθρωπο που ξέρει πολύ καλά το γερμανικό ποδόσφαιρο, ο Αχιλλέας Χατζηνικολάου, εκπρόσωπος παικτών και βέβαια σημαίνων στέλεχος του συνδέσμου φίλων Bayern, και φυσικά πήγαινε έλα στη Γερμανία σχεδόν κάθε μέρα. Έτσι, Αχιλλέα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κώστα μου. Λόγω ιού δεν μπορώ να ξαναπάω στη Γερμανία. Πω, πω, απίστευτο, ναι. Είναι απίστευτο και αυτό, αλλά πραγματικά. Okay, ελπίζω να σταματήσει όλο αυτό το κακό κάποια στιγμή που μας έχει βρει και να ξεκινήσουμε πάλι, να βρούμε πάλι την καθημερινότητά μας όλος ο κόσμος. Όντως, έτσι είναι, πραγματικά. Τώρα, Όλαφ Ρέμπε, όταν το άκουσες, ποια ήταν η πρώτη σου αντίδραση, τον ξέρεις σίγουρα. Εντάξει, βέβαια δεν τον ξέρω πάρα πολύ καλά, μην κοροϊδευόμαστε. Εννοείς προσωπικά, ναι, όνομα, ναι. Προσωπικά, ναι. Ναι, ναι, ναι. Σαν όνομα από το πέρασμά του από τη Wolfsburg. Αλλά τα τελευταία χρόνια είχε εξαφανιστεί από το προσκήνιο, να το πω έτσι, από την πιάτσα. Ναι. Λίγο έπαιξε λίγο το όνομά του πριν 5-6 μήνες να ήταν υποψήφιος να αναλάβει, είχε πεστεί μάλλον το όνομά του να αναλάβει την Νιρεμβέργη, ομάδα Β' Εθνικής Γερμανίας. Μάλιστα. Όμως δεν προχώρησε, ναι. Πήγαν κάποιον άλλον. Γενικά ξαφνιάστηκα να πω έτσι, γιατί εντάξει, εγώ θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ είναι ένα πολύ μεγάλο σωματείο. Πολύ μεγάλο κλαμπ, ναι. Πολύ μεγάλο κλαμπ και είναι ένα όνομα, Όλαφ Ρέμπε, ο οποίος δεν είναι, ας το πω έτσι, της αξίας και της δυναμικότητας του ΠΑΟΚ, της βαρύτητας. Η Wolfsburg πάντως, η Wolfsburg θεωρείται καλό σωματείο στη Γερμανία, δεν θεωρείται, από τα καλά. Βέβαια, και πρωτάθλημα δεν πήρε πρόσφατα. Όχι, το πρωτάθλημα το πήρε πριν 10 χρόνια. Εντάξει, πρόσφατα. Έτσι, αλλά εντάξει, το μόνο που σώζει, ας πω εγώ, τον Όλαφ Ρέμπε είναι ότι ήταν το, μετά από αρκετά χρόνια, το δεξί χέρι του Κλάους Άλοφς. Ναι. Του παλαιού διεθνή Γερμανού. Σωστά, όλοι το ξέρουμε. Ο οποίος όντως έχει να επιδείξει ένα έργο τόσο στη Βέρντε Βρέμης που ήταν, όσο και στη Βόρσπορκ. Λόγω όμως κάποιων προσωπικών θεμάτων που είχε τα τελευταία χρόνια, έφυγε από το επάγγελμα αυτό. Mm-hmm. Αυτός, ναι, αυτός θα έκανε για το ΠΑΟΚ, αλλά τώρα ο Ρέμπε και βρέθηκε μετά τυχαία, όταν έφυγε ο Άλοφς, ανέλαβε αυτός το πόστο του τεχνικού διευθυντή στη Wolfsburg. Mm-hmm. Δεν είχε να επιδείξει, ας το πω κάτι, μια επιτυχία. Αγωνιστικά κόντυψε να πέσει η Wolfsburg. Τη δεύτερη χρονιά. Την πρώτη φτάσανε και πολύ ψηλά στο Champions League, έτσι δεν είναι. Που αποκλείστηκαν τη Real. Αλλά ήταν η ομάδα περισσότερο χτισμένη από τον άλλο. Αλλά έμεινε βέβαια και, και εκτός Ευρώπης την πρώτη χρονιά και η δεύτερη είναι αυτό που λες, ότι ήρθε η καταστροφή σχεδόν. Καταστροφή, ναι, εντάξει. Σίγουρα παίξαν κάποιοι ποδοσφαιριστές και οι Γερμανοί αυτό, αλλά σε δηλώσεις που είχε κάνει, θυμάμαι τότε, ο άνθρωπος στην Sport Bild, που είναι ένα εβδομαδιαίο περιοδικό αθλητικού περιεχομένου, είχε πει ότι δεν ήμουν έτοιμος να αναλάβω το βάρος αυτό μιας ομάδος όπως είναι η Wolfsburg. Γιατί μην ξεχνάς, η Wolfsburg είναι ένας κολοσσός, κολοσσός. Είναι η Volkswagen, έτσι, ναι, είναι ναι. Η ομάδα της Volkswagen. Είχε ένα αλφα budget ο άνθρωπος από τη Volkswagen, τώρα δεν μπορώ να πω νούμερα γιατί δεν ξέρω το ακριβό νούμερο, ναι, ναι. Αλλά δεν μπορείς να βγαίνεις μετά να πεις ο ίδιος ότι ξέρεις είχα αποτύχει, εντάξει ή κάπως έτσι. Από τότε δεν δούλεψε, μου φαίνεται, στην Αγγλία σε μια ομάδα στη Χάντερσφιλντ, για λίγους μήνες. Ναι, για πολλούς λίγους μήνες, αλλά και εκεί δεν μπορεί να κριθεί. Να επιδείξει κάτι. Ναι. Δεν μπορεί να κριθεί και τώρα ξαφνικά ακούστηκε στον ΠΑΟΚ. Που ο ΠΑΟΚ, όπως ξέρετε, όπως είπα στην αρχή, είναι μια μεγάλη ομάδα. Mm-hmm. Έχει μια βαρύτητα και είναι ένα δύσκολο σωματείο. Και γιατί εδώ στο ελληνικό ποδόσφαιρο θέλουν άμεσα αποτελέσματα οι πρόεδροι. Σωστά, σωστά.
Ίσως θέλει να παντρευτεί ο ΠΑΟΚ Αχιλλέα τη γερμανική νοοτροπία και κουλτούρα, τον τρόπο δουλειάς. Ίσως έπαιξε ρόλο αυτό περισσότερο, ότι παίρνει ένα Γερμανό. Μπορεί, αλλά θα μπορούσαν να φέρουν ένα πολύ μεγαλύτερο όνομα, νομίζω εγώ, με μεγαλύτερη εμπειρία, γιατί εντάξει, ξέρουμε ότι ο ΠΑΟΚ διαθέτει ένα αλφα χρηματικό μπάτζετ. Ναι, έχει, ναι, έχει. Ναι, αλλά κοίταξε όμως, σόρψε διακόπτω, το μεγαλύτερο όνομα θα θέλει και μεγαλύτερα και περισσότερα χρήματα για μεταγραφές, ναι, πέρα από τις δικές του απολαβές. Άρα, σε μια εποχή που ο ΠΑΟΚ θέλει να χαμηλώσει το budget όσο γίνεται. Όχι μόνο όμως ο ΠΑΟΚ, πρόσεχε. Όλοι. Ναι, σωστό, θα σωστό. Με επιτρέψετε κάτι, γιατί θα σου πω, μην ξεχνάμε ότι ζούμε σε πονηρή περίοδο πλέον. Σωστά. Και γιατί λέω πονηρή. Λόγω του ιού που εμφανίστηκε στη ζωή μας, γενικά είχε πολύ μεγάλο αντίκτυπο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Τα budget των ποδοσφαιριστών, η χρηματική αξία των ποδοσφαιριστών έχει πέσει μέσω όρο 30%. Οι μεταγραφές οι οποίες θα γίνουν από εδώ και στο εξής, αυτά τα ποσά που ξέραμε 100 εκατομμύρια και πάνω, δεν θα ξαναυπάρξουν. Σωστά. Αυτό θα το δείτε, σας το λέω πολύ υπεύθυνα, το ζω και αυτά. Άρα και ένας τεχνικός διευθυντής να έρθει εδώ, σίγουρα οι απολαβές του θα ήταν πολύ χαμηλότερος. Και όταν είσαι ΠΑΟΚ, έτσι, και έχω απέτηση από ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ ή ακόμα ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός που είναι το πρόσωπο στην Ευρώπη αυτές οι ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου, περιμένω μια ομάδα αν θέλει να κάνει σωστή δουλειά να φέρει έναν τεχνικό διευθυντή να δώσει κάτι παραπάνω και να διαθέσει ένα budget αλφα ποσό και να κάνει μια σωστή δουλειά. Ναι. Αυτή είναι η δικιά μου η άποψη. Ναι. Πάντως, εντάξει, αλλά... είναι άλλος κόσμος η Bundesliga, δεν έχει καμία σχέση με την ελληνική Superliga. Εντάξει, δηλαδή, όχι, διαβάζοντας αρκετά για τον Όλαβ Ρέμπε και τη θητεία του στη Wolfsburg, για να καταλάβει και ο κόσμος, την πρώτη χρονιά είχε ουσιαστικά καβάντζα πέρα από τα χρήματα που σίγουρα θα του έδωσε η Volkswagen και γενικότερα το κλαμπ. Μόνο από πωλήσεις πήρε 111 εκατομμύρια ευρώ, φυσικά εντάξει. Τον Draxler πούλησε. Πούλησε τον De Bruyne. 76 εκατομμύρια. Τον De Bruyne στη City τότε. Ναι. City. Και τον Πέρυσι πούλησε στην Ίντερ άλλα 20 και τον Κλόζε στην Norwich άλλα 11. Θέλω να πω ότι είχε καβάτζο ο άνθρωπος. Εντάξει, γι' αυτό ξόδεψε από τα 110 τα 70 παίρνοντας τον Draxler, τον Κρούζερ. Και η διοίκηση να του είπε πάρε αυτά και κάτω. Έτσι, εννοείται αυτό. Και ίσως και, αλλά... και γι' αυτό να δήλωσε ανέτοιμος στα 39 του χρόνια τότε που ανέλαβε τη Wolfsburg να διαχειριστεί τόσα πολλά εκατομμύρια για ένα τέτοιο κλαμπ. Εντάξει, σίγουρα. Εντάξει, δεν είναι, και είναι και τίμιο να βγει να πει κάτι τέτοιο. Έτσι, το θεωρώ τίμιο. Δεν έχω ακούσει κακά λόγια για το χαρακτήρα του, που γι' αυτό ήθελα να πω. Ναι, γιατί ναι, είναι και πολύ βασικό και ο χαρακτήρας ενός τεχνικού διευθυντή. Δεν είναι μόνο η δουλειά. Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ με αυτό. Δεν είναι ένα δικαίωμα ποτέ τέτοιο. Μακάρι να φέρει τη γερμανική νοοτροπία εδώ πέρα. Mm-hmm. Αλλά το πιο βασικό απ' όλα είναι η διοίκηση να τον αφήσει να δουλέψει. Ναι. Όποιος και αν είναι αυτός ο τεχνικός διευθυντής. Γιατί στη Γερμανία, έτσι, ο τεχνικός διευθυντής είναι το α και το ω. Έχει την ευθύνη για τις μεταγραφές μόνο να μιλάει μαζί με τον προπονητή, με κανέναν άλλον. Ναι. Και εδώ πρέπει, δηλαδή, η διοίκηση του ΒΑΟ να τον αφήσει να δουλέψει και σε ένα ή δύο χρόνια να δούμε τα αποτελέσματα που θα έχει φέρει. Και εκεί θα κριθεί ο άνθρωπος αυτός. Στα κλαμπ της Bundesliga δεν έχει λόγο ο πρόεδρος να πει τελευταία κουβέντα. Έχει τελευταία κουβέντα μόνο αν ξεφύγει το ποσό τέτοιο. Όχι. Δεν έχει την τελευταία κουβέντα. Την τελευταία κουβέντα μόνο σε αυτή τη φάση. Δηλαδή αν ξεφύγει πάρα πολύ ένα χρηματικό ποσό. Αν δεν ξεφύγει δηλαδή δεν έχει λόγο το, όχι, το συμβούλιο κάθε κλαμπ ότι... Μην πάρεις αυτόν ή είναι πολλά χρήματα. Έχει πλήρη ελευθερία ο τεχνικός διευθυντής. Αν ξεφύγει το ποσό σου λέω ναι, αλλά όχι για την ποδοσφαιρική αξία. Αν ο προπονητής έχει πει εγώ θέλω αυτόν τον ποδοσφαιριστή ή αυτή τη θέση, έτσι, θα ψαχτούν αυτό, αυτό και αυτό. Ναι. Γιατί έχω την εντύπωση ότι λίγο πολύ ο κάθε μεγαλομέτωχος ή το κάθε συμβούλιο. Γιατί, εντάξει, στη Γερμανία δεν είναι μεγάλο μέτοχοι. Είναι, ναι, αυτό πήγα να πω. Έχουν άλλο το ιδιοκτησιακό καθεστώς, να το πω έτσι. Είναι τελείως διαφορετικά. Είναι ένα συμβούλιο και αυτό. Αλλά γι' αυτό έχεις τον τεχνικό διευθυντή, γι' αυτό έχεις και τον προπονητή. Έτσι. Αυτή είναι η υπεύθυνη για τις μεταγραφές. Αυτή είναι η υπεύθυνη για το αγωνιστικό κομμάτι. Καθαρά. Ναι.
Εντάξει, εδώ τώρα αν ξαφνικά έρθει ο πρόεδρος και πει εγώ θέλω αυτόν τον, λέω τώρα όχι για τον ΠΑΟ, γενικά που συμβαίνει πολύ στην Ελλάδα. Θα πει ότι εγώ θέλω αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Με συγχωρείς, τον τεχνικό διευθυντή τον θέλεις εσύ μετά. Σωστά, άμα ο πρόεδρος κάνει τη δουλειά. Δεν χρειάζεται. Για να συζητάει με κάποιον στον καφέ το πρωί. Εντάξει, αν θέλει αυτό, εντάξει, αλλά θα μπορούσε, έτσι. Γιατί ο τεχνικός διευθυντής είναι σαν ένας επίσημος ατζέντης. Έχει τις γνωριμίες του. Βέβαια. Έχει, και αυτός θα συνεργαστεί με ατζέντιδες. Πώς θα πάει κατευθείαν στον ποδοσφαιριστή, όχι. Ο ποδοσφαιριστής έχει ένα ατζέντη. Μπορεί να έχει 10 δικούς του ατζέντιδες που συνεργάζεται. Μπορεί να έχει τον Αχιλιά τον Χατζηνικολάου να πω εγώ, να με ξέρει από εκεί και να πει, ξέρεις τι, ποιους έχεις και θέλω ένα δεξί μπακ από σένα. Λέω εγώ. Ναι, δηλαδή σωστό. Μπορούσε αν να μην είχε τεχνικό διευθυντή ο ΠΑΟΚ και αν ήθελε ο πρόεδρος να κάνει τις μεταγραφές να είχε 2-3 ατζέντιδες και να ασχολούταν με αυτούς μόνο. Σωστό. Σωστό. Κατάλαβε. Εντάξει. Τώρα ξεφεύγουμε λίγο σε αυτό. Ναι. Αλλά εντάξει, εγώ εύχομαι στον ΠΑΟΚ και στον κύριο Ρέμπε καλή επιτυχία. Ελπίζω να τον αφήσουν να κάνει, να δείξει έργο εδώ πέρα, να φέρει σωστούς και καλούς παίχτες στον ΠΑΟΚ και να έχει αγωνιστική επιτυχία η ομάδα του Δικεφάλου. Ναι. Ξεκάθαρα. Αυτό είναι και η δική μας ευχή. Αχιλέα, σε ευχαριστούμε. Η Μπάγεν πώς πάει, πετάει, ε? Εντάξει, το πρωτάθλημα λογικά θα το πάρουμε, το στη Σερί. Και το κύπελο σήμερα παίζει με την Άιντραχτ Φραγκφούρτη στην έδρα, είναι ο ημιτελικός. Νομίζω εύκολα ή δύσκολο θα το κερδίσει. Αλλά όλη η ουσία είναι το Champions League. Ναι. Εκεί θα δούμε τι γίνεται και εκεί ακόμα δυστυχώς δεν ξέρουμε αν θα συνεχιστεί, πώς θα συνεχιστεί, με ναι. τι τρόπο. Το να πετάς είναι ωραία, αλλά η ουσία είναι η μεγάλη κούπα. Έτσι. Πολλές αντιδράσεις για τα άδεια γήπεδα από πολλά κλαμπ. Και ο παδός και γενικότερα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Είμαστε, γι' αυτό σου λέω, ζούμε σε πονηρή εποχή στο ποδόσφαιρο. Μακάρι αυτό να σταματήσει. Υπάρχει, ναι, κάποιο, πλάνο, υπάρχει κάποιο πλάνο για τη νέα σεζόν, για την Bundesliga, ότι θα ξεκινήσει με ναι. κόσμο ή χωρίς κόσμο, ή 50%. Υπάρχει κάποιο πλάνο. Υπάρχει, συζητιέται από την Λίγα, την Γερμανική Λίγα, στην αρχή να ξεκινήσει με 10.000 θεατές κάθε αγώνας. Και βλέποντας και κάνοντας. Είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, πάντως καλά κάνουνε και το δικαιώθηκε η Γερμανική Λίγα που ξεκίνησε πιο νωρίς και με το πλάνο όλο αυτό που είχε. Δεν είχαμε κανένα παρατράγουδο τόσο και στη Β' Εθνική όσο και στη Γ' Εθνική Γερμανίας. Ναι. Κάποιες βέβαια χώρες στην Ευρώπη όπως είναι η Σερβία, η Ουγγαρία βάλανε θεατές. Δεν είδα τι επιπτώσεις, αν υπήρχαν και επιπτώσεις πάνω σε αυτό, αλλά εύχομαι να βρεθεί ένα εμβόλιο, να το πω έτσι, και ο κόσμος να ξανέρθει στα γήπεδα και εδώ στην Ελλάδα. Και εντάξει, τώρα θα πω κάτι το οποίο δεν είναι ωραίο, αλλά αν εξαιρέσουμε τις μεγάλες λίγο 2-3 ομάδες εδώ στην Ελλάδα, τα γήπεδα έτσι κι αλλιώς ήταν άδεια εδώ. Έτσι, δηλαδή, όταν έλεγα να παίζει ο Ατρόμητος με 300 άτομα, έτσι. Ή Τρίπολη ή αυτά, ή ο Πανετολικός, λέω εντάξει, το ίδιο πράγμα είναι κάπου. Σωστό. Δεν υπάρχει, ναι. Χωρίς βέβαια να θέλω να θίξω τα σωματεία αυτά, καλά, αλλά ναι. αυτό είναι... Εύχομαι από όλο αυτό το κακό που έχει βρει τον κόσμο να βρεθεί, να υπάρχει κάτι καλό ναι. και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, να σταματήσει και αυτή η διαμάχη μεταξύ Ολυμπιακού ΠΑΟΚ, Αθήνας, Θεσσαλονίκης, δεν ξέρω τι, να επικεντρωθούμε περισσότερο πλέον στο ποδόσφαιρο, γιατί μας έχει λείψει όλους το ποδόσφαιρο, το γήπεδο, έτσι. η μυρωδιά του χόρτου, να πω έτσι, και να μπούμε στην καθημερινότητά μας. Έτσι. Αχιλέα, σε ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, για τις πληροφορίες. Εγώ σε ευχαριστώ και τους χαιρετισμούς μου και υγεία στους ακροατές. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε καλά, πολύ. Ευχαριστούμε. Αχιλέα Χατζηνικολάου. Τον ακούσαμε για τον Όλαφ Ρέμπε, ο οποίος έρχεται στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Εξέλιξη στο θέμα της φοιτήτρας και του πάρτι στο Πανόραμα. Διαψεύδει το περιβάλλον ότι έγινε πάρτι. Διαψεύδει το περιβάλλον. Από το στενό συγγενικό περιβάλλον της φοιτήτριας, διαβάζω στο seleo.gr, γιατί εγώ πάντα λέω τις πηγές μου. Ναι, ναι. Διαψεύδει το πάρτι, λέει ότι είχε όντως νοσήσει η κοπέλα στο Λονδίνο, είχε βρεθεί με θετική στο Λονδίνο, όπως σπουδάζει. Mm-hmm. Από εκεί ήρθε ο δικός στη Θεσσαλονίκη, εμφάνιζε ήπια συμπτώματα και το πέρασε, ήταν σε καραντίνα, σε καντάρινα στο σπίτι, ιχνηλατούνται όλες οι επαφές. Είχε κάνει τεστ με το που ήρθε, ήταν αρνητικό, μετά έκανε το μοριακό, το πιο ναι, καλό ναι, δηλαδή, ναι, ναι.
και εκεί βρέθηκε θετική, με πολύ χαμηλό υλικό φορτίο. Στο μεσοδιάστημα ήταν στο σπίτι της, ωστόσο ήρθε σε επαφή με συνολικά 15 άτομα. Στο διάστημα της καραντίνας δηλαδή, λένε, δεν έγινε πάρτι. Τα οποία έχουν υποβληθεί σε έλεγχο. Μέχρι στιγμής τα 7 δείγματα από αυτά τα άτομα τα οποία ήρθε σε επαφή η κοπέλα είναι αρνητικά. Και εντός ημέρας σήμερα αναμένονται και τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Διαψεύδει λοιπόν το πάρτι. Δεν έγινε πάρτι δηλαδή. Δεν έγινε πάρτι. Ποιος το λέει ότι δεν έγινε πάρτι. Οι ζηλιάριδες. Οι ζηλιάριδες. Αυτή που δεν κάλεσε. Αυτή που δεν κάλεσε. Οι άλλες οι καρακάξες που τη φάγανε την κοπέλα. Τη φάγανε την κοπέλα και τη βγάλανε μέχρι και ότι έχει και κορονοϊό. Οι ζηλιάρες από το πανόραμα, ξέρεις όλες. Ναι, ουκιά. Λοιπόν, εσείς θέλετε παιδιά ρετζίκι θέλετε. Βραχιά και τα λοιπά. Έτσι λίγο. Πράγματα μπρουτάλ. Και βαθύλακο. Μπρουτάλ. Α, βαθύλακο. Βαθύλακο 100%. Με ριγέ μπλουζάκι και αυτά. Είμαι ο Χρύσανθος και αυτά και τέτοια. Λοιπόν. Λοιπόν, λίγο τον διαγωνισμό γιατί έχουμε αρκετά μηνύματα σήμερα. Καλησπέρα και στον Γιάννη, καλησπέρα και στη Φανή. Γεια σου Γιάννη, γεια σου Φανή. Θυμίζω και στους φίλους που δεν έστειλαν μήνυμα να το κάνουν. Είναι 62 λεπτά παιδιά και αξίζει τον κόπο γιατί με 62 λεπτά παίρνει σίγουρα δώρο επιταγή 50 ευρώ. Για τα Opticon Express για να πάρεις γυαλί λίγο όποιο θέλεις. Πας δηλαδή βλέπεις ένα που κάνει 70 ευρώ. Δίνεις το 20αράκι, 20αρέας, δίνεις και τη δωρεοεπιταγή και παίρνεις τη γυαλάρα. Και βγαίνεις στη Τζιμισκή και αστέριο τι γίνεται. Πάμε για κανένα ποτό εδώ, κορμιλά και τα λοιπά, παραλιακή και τα λοιπά. Σε βλέπει η Δέσποινα, η πολίτρια απέναντι από το τάδε καφέ και σου λέει Στέριο τι γυαλί είναι αυτό ρε φίλε. Τι γυαλί είναι αυτό ρε Στέριο. Πολύ καλό. Ψηλώνεσαι εσύ και τα λοιπά και αυτά και ρίχνεις και καμιά ατάκα, Στέριο. FM και ενώ. Άμα έχεις ρίξει ποτέ ατάκα που δεν το βλέπω. Έτσι λες. Ναι, ρίχνεις μια ατάκα. Κώστα. Εντάξει, τυχαίο το όνομα, Στέριο τώρα. Μην μας ακούει και καμιά χωροφυλακή. Κώστα, και... Κώστα. Λοιπόν. Σισοφούλη. Σισοφούλη. Ο λοιπόν, φίλος μας ο Γιώργος, ο Ντίκ. FM και ενώ. Ονοματεπώνυμο, αν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση. Και το μήνυμά σας, ή αν θέλετε μόνο το μήνυμά σας. Πάνω σε αυτά που έχουμε πει, αυτά που θα πούμε, κάποια ερώτηση, κάποια παρατήρηση, κάποιο σχόλιο, οτιδήποτε, το στέλνετε στο 54222 χρέωση, όπως είπε και ο Κώστας, 0,62 λεπτά ανά SMS. Μην χάσετε την ευκαιρία. Δεν θα το ξαναπώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Σε λίγο θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε κάτι άλλο από ΠΑΟΚ. Από ΠΑΟΚ πολλά. Θα τα πούμε. Τι πολλά, και άλλα πολλά. Άσου, χαμός, είπαμε για το ρεύμα. Τι χαμό γίνεται, ρε, εσύ, τι χαμό. Τι χαμός, τώρα θυμηθήκατε τα πείτε. Χάσατε όλους τους στόχους και τώρα θα. Τι χαμός. Τώρα. Χάσαμε, ρε φίλε. Όλους τους στόχους χάσαμε. Τελειώσαμε. Κύπελο. Τι κύπελο. Ελλάδος. Το κύπελο το ξέρει ποιος το έχει πάρει, ο Μέσα. Καλά, εντάξει. ήδη γι' αυτό τώρα δεν έχει στο στούντιο. Κάνει πρόβα κι αυτός. Έκανε κάποτε μεγαλομέτωχος πρόβα. Άρση δικεφάλων, τρικεφάλων. Μαζευτήκαν εκεί οι σοφοί του Άρη πριν το τελικό του Καφτατζογλίου. Ναι. Και σηκώναν το κύπελο και του λέγανε Πρόεδρε, μην το σηκώσει με το ένα χέρι. Για δοκιμάζουμε με τα δύο. Ναι. Σήκωνε ο Πρόεδρος. Που τους αποθεώνανε. Φωτογραφίες. Που τους αποθεώνανε και τώρα τους ρίζουν. Για σήκωσε το Πρόεδρε, όταν... πλάγια με ένα χέρι και το άλλο γροθιά. Και όταν λέγαμε εμείς κάτι, μας λέγανε το γραφείο τύπου του Ευγετζόγλου, κύριε Κούση, για τον Άρη κτλ. Και τώρα όλοι. Κανείς δεν είχε σχέση με τότε. Τότε ήταν τότε όλοι. Κανένας, όχι, κανείς δεν ήταν. Όχι, δεν υπήρχε τίποτα. Όλοι ήταν τώρα και ήταν όλοι. Εγώ τα έλεγα και τότε. Ναι, το αμαρτωλό παρελθόν και εγώ τα έλεγα και με πολεμήσανε και τότε που με είχαν διώξει από ποτέ κανένας. Λοιπόν, έλα να στα πω. Άλλη εποχή τώρα. Έλα και εσύ να τα ακούσεις. Ο ενδυνάμει κυπελούχος Ελλάδος, άλλη εποχή, ξεκινάει ένα καλύτερο μέλλον. Μόνο σε εκείνο το καταραμένο γήπεδο λέει μπορούσαμε να χάσουμε το κύπελο, λέει ο Σπύρος. Σε ποιο ρε Σπύρο? Το Καφτατζόγλιο, μάλλον. Γηπεδάρα. Γηπεδάρα. Έχει ένα καγκελάκι που άμα κατεβείς από την κερκίδα, κατεβαίνεις σε σκαλιά. Έχει ένα καγκελάκι. Είναι χαμηλό. αν το βάλεις το πόδι σου, μόνο κάνει να περάσει το πόδι σου από το καγκελάκι και μπήκες μέσα. Κατάλαβες? Όχι. Λοιπόν, για λίγους. Τι εσωτερικά για λίγους. Αυτά έχουν ακουστεί. Έχουν ακουστεί στον αέρα της πόλης. Δεν είναι εσωτερικά. Δημόσια τοποθέτηση. Πόσοι θα τα θυμούνται όμως? Πριν από 10 χρόνια. Εμείς τους τα θυμίζουμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Λοιπόν, μαζί μας την πρώτη ώρα η Ιντερ Βέτεν. Συμπληρώνει 30 χρόνια ζωής φέτος. Πρωτοπόρο στο διαδίκτυο. Πολλές υπηρεσίες. Κορυφαία πλατφόρμα σε mobile και tablet. Πάρα πολύ μεγάλη γκάμα παιχνιδιών Κώστα σε καζίνο και live καζίνο. Εκατοντάδες επιλογές από παιχνίδια slots από 10 διαφορετικούς καζίνο providers.
Και φυσικά όλες οι σχηματικές επιλογές σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ό,τι έχει ανέχει αυτή την περίοδο και τα υπόλοιπα αθλήματα με κορυφαίες αποδόσεις και όλες οι υπηρεσίες cash out και live streaming. Βέβαια. Ο επίσημος χορηγός της Super League. Καλό στο ράφτη. Τι έγινε, ράφτης. Λοιπόν, και μην ξεχνάτε φυσικά, επειδή τώρα έχουμε και αυξημένες υποχρεώσεις, παιδιά, και έχουμε και τις δουλειές, έχουμε λίγο και το άγχος, έχουμε λίγο και την κρίση, έχουμε και τον κορονοϊό, έχουμε και την Ελένη στην τηλεόραση εκεί να τα δίνει όλα κτλ. Άρα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, να προσέχουμε λίγο τη διατροφή μας, λίγο γυμναστικούλα, λίγο περπάτημα, λίγο σκαλοπάτια, λίγο τρέξιμο με το σκυλί μαζί, όχι το δίποδο, το τετράποδο το σκυλί, και Arena Rapid, συμπλήρωμα διατροφής για πρωταθλητές, 100% φυσικό προϊόν, έτσι σημαντικό, για μέγιστες επιδόσεις και δυνατές εμπειρίες στο σεξ, Χρήστο και όσοι. Μείγμα από φυσικά διαγερτικά που ενισχύουν τη λίμπιντο, δίνοντας ταυτόχρονα ενέργεια και ευεξία. Βρείτε το στα φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα, πηγαίνετε και το ζητάτε κανονικά, μην τυχόν και πάει κανείς και κοκκινήσει και χαμηλώσει το βλέμμα και αρχίσει και λέει ανοησίες και τα λοιπά. Θα πηγαίνετε, καταρχήν όλα τα φαρμακεία έχουν πάρα πολύ, τέλος πάντων ας μην πω το επίθετο, αξιοπρεπείς κυρίες στην υποδοχή, μαθητευόμενες, ειδικευόμενες, φοιτήτριες, που μπαίνει στα φαρμακεία, τα περισσότερα έχουν «Γεια σας, καλησπέρα σας» και τα λοιπά, σε ρωτάνε τι θέλετε, παρακαλώ. Και η φαρμακοποιός συνήθως είναι πίσω, στην ταμιακή. Έτσι. Τα κορίτσια είναι μπροστά. Και να, ένα ντεπών για το λαιμό. Όχι, στα ίσα. Βρε, με παρεσία εκεί. Arena Rapid, Arena Rapid, κοπελιά. Και τι ώρα, 9 με 5 είστε? 9 με 5, 9 to 5. Τι ώρα σχολάς? 5 και 10 θα είμαι απ' έξω. Λοιπόν, ό,τι πρέπει για τις δύσκολες εποχές, για να ανεβεί η διάθεσή μας, Arena Rapid το παίρνεις και μπαίνεις στον αγωνιστικό χώρο. Αυτά λοιπόν, θα επιστρέψουμε σε δύο λεπτάκια με Χρήσανθο, χωρίς Χρήσανθο, θα δούμε. Άγνωστη βουλή του Χρήσανθου. Εντάξει. Θα τα πούμε εμείς για τον Άρη, να τα πούμε και μια φορά σωστά. Καλησπέρα γιατί... και στο Λάμπρο που, ναι, που έστειλε μήνυμα για τα γυαλιά. Έχετε ακόμα μία ώρα, θυμίζω, FM κενό ονοματεπώνυμο. Αν θέλετε κάποιο σχόλιο, μήνυμα, παρατήρηση, το στέλνετε στο 54222. Πάμε για τη δεύτερη ώρα. Εδώ Τρόικα, χωρίς μνημόνια στην ενημέρωση. Στέργιο Αναστασιάδη. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Και χωρίς περιορισμό στους διαγωνισμούς και στις μεγάλες προσφορές, με κορυφαία όλων βεβαίως αυτή από τα For All Stores. Επιλέξτε προϊόντα με τη σήμανση 7 years for all και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό γενεθλίων των καταστημάτων For All. Τα καλύτερα καταστήματα εννοείται. Γρήγορης εξυπηρέτησης, καλύτερος καφές, χαμόγελο από τα παιδιά. Χαμόγελο από τα παιδιά, πολύ σημαντικό, αγόρια και κορίτσια. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, γι' αυτό και προτιμώ πάντα τα For All. Και προτιμώ και το καλύτερο ρόφημα καφέ της πόλης, Μπαρονές Αράμπικα 100%. Καφεδάρα. Και ποτηράρα και αυτά και εφέ και από πού το πήρε Κώστα από τα For All κτλ. Λοιπόν. Energy drink, energy coffee, αναψυκτικά, παγωτό. Σας βάζουν στο διαγωνισμό το μεγάλο για να κερδίσετε ένα από τα 50, έτσι, ούτε 40, ούτε 45. 50 μεγάλα δώρα με κορυφαίο όλο το τρομερό Peugeot 208, το οποίο είναι το αυτοκίνητο της χρονιάς του 2020, αυτοκινητάρα. Σας το δίνουν τα For All. Περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό forallstores.gr. Και επίσης κερδίζετε 7 σκούτερ ηλεκτρικά, απαραίτητα για την πόλη, απαραίτητα. 7 ποδήλατα πεζό, απαραίτητα για εμάς που έχουμε μια πολυτέλεια βάρους, Στέργιο Αναστασιάδη. Έτσι ακριβώς. 7 κινητά Apple iPhone, απαραίτητα για όλους. 7 PlayStation 4, 7 Nikon DSLR, φωτογραφικές μηχανές καταπληκτικές. Τις δίνετε στις κυρίες και τα λοιπά και για το καλοκαίρι και... Το ηλιοβασίλεμα Κώστα είναι φανταστικό. Και γλιτώνεις δύο μήνες. Είναι φανταστικό. Όχι δύο μήνες, ένα μήνα το γλιτώνεις όμως. 7 GoPro Hair 7. Τρομερή μηχανή δράσης, action camera. Τη βάζετε στη μηχανή, τρέχετε στον περιφερειακό και όλα καλά. Στο ποδήλατο όταν κάνετε mountain bike. Στο αυτοκίνητο όταν πηγαίνετε στις Σέρες, Στέργιο ή στην Αθήνα, Κώστα. Το περιφερειακό δεν θα το αποφύγουμε, Κώστα, λέω εγώ. Στις ανάποδες τροφές, ε. Όχι, ας τον περιφερειακό, στα υπόλοιπα, στο βουνό. Ναι. Και 7 τριήμερα στο Πήλιο. Όλα αυτά με επώνυμα προϊόντα στα For All και φυσικά με το καλύτερο ρόφημα καφέ, όπως είπαμε, Μπαρονές Αράμπικα 100%. Η αλήθεια είναι ότι κατά καιρό να ακούσω ότι ο καλό διαγωνισμό γυρίζει την Ελλάδα 15 χρόνια πίσω. Τα δίνανε έτσι. Δωράρες. Δωράρες, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, από σήμερα μαζί μας
και υποτοπία ενωπία Θράκης, Κώστα, εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα από την υποτοπία Θράκη, που μας προσφέρουν στην παρέα, στην ταβέρνα, στο beach bar, στα οικογενειακά τραπέζια, όπου θέλεις. Θρακιώτικο ούζο 7. Ωραίο. Μαλακό γλυκόπιωτο ούζο με απαλό άρωμα, πρεσβεύει την, το παραδοσιακό τύπο ούζου της Θράκης και κερδίζει εύκολα φίλους με την ήπια και γλυκιά γεύση του και το διακριτικό άρωμά του. Το καλοκαίρι το τιμάμε το ούζο, Κώστα. Και το καλοκαίρι μάλλον. Κότατα. Και φυσικά τσίπουρο, εώθυνο, θρακιώτικο, καθαρό απόσταγμα, διπλής απόσταξης. Όλα αυτά και πολλά άλλα από την ποτοπία, η νοπία Θράκης που από σήμερα θα είναι μαζί μας. Και φυσικά η πίτσα Mr. Gold άνοιξε η υπηρεσία delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τη 1 τα ξημερώματα. 2-3-10-62-85-86 και η κορυφαία πίτσα της πόλης έρχεται στην πόρτα σας, είτε μένετε δυτικά είτε μένετε στο κέντρο της πόλης, και πίτσες και μακαρονάδες και σαλάδες και καλτσόνια και πενιριλί και όλα τα συναφή που έχει μία πιτσαρία, αλλά και καθημερινά και πιάτα ημέρας με το μενού να αλλάζει σε καθημερινή βάση. Πολύ μεγάλες προσφορές, γρήγορη εξυπηρέτηση στην κορυφαία ποιότητα. 2-3-10-62-85-86 και φυσικά ο διαγωνισμός, έχετε ακόμα 50 λεπτάκια παρακάτω. FM κενό, ονοματεπώνυμο, το στέλνετε στο 54-222. Ο νικητής ή η νικήτρια κερδίζει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου αξίας 65 ευρώ από τα Opticon Express. Και όσοι έχετε στείλει μήνυμα και όσοι θα στείλετε, κερδίζετε μια δωροπιταγή από τα Opticon Express αξίας 50 ευρώ. Πάρα πολύ ωραία. Μας απάντησε ο άνθρωπός μας, όχι. Μπορεί να έχει δουλειές. Δεν σε πήρε πίσω. Δεν απάντησε, όχι. Δεν απάντησε, άξι. Αλλά περιμένουμε. Θα το δούμε. Περιμένουμε. Σέστιτς περιμένει, Σέστιτς Αναστόπουλος, Σέστιτς περιμένει. Λοιπόν, για τις αιχμές του Αβγενάκη κατά του ΠΑΟ και του Μάγκη Καγκάτση σας είπα. Και του Βασιλακόπουλου και κατά του Βασιλακόπουλου. Ναι, δηλαδή, πάλι. Θρύλε Θεέ μου, Ολυμπιακέ μου. Οκ. Okay, ο ΠΑΟ ξεκίνησε την προετοιμασία του από εχθές. Σάββατο στις 9.30 παίζει ο δικέφαλος στο ΆΚΑ με τον Παναθηναϊκό. Σάββατο στις 9.30, ωραίο. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Εγώ κατάλαβα, Κώστα, ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι σκορποχώρη επειδή θα φύγει ο Δόνης και οι παίκτες είναι ρέμπελοι και να περάσουν οι αγώνες. Μια χαρά έπαιξε με την ΆΚΑ. Όχι, βέβαια, και ήταν και καλύτερος. Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να αλλάξει πρόσωπο, θα πρέπει να γίνει αποτελεσματικός σε άμυνα και επίθεση, αν θέλει να μην έχει προβλήματα το Σάββατο. Σε ένα γήπεδο που φέτος τον Παναθηναϊκό ιτήθηκε. Και ιτήθηκε και δίκαια, έχω την εντύπωση. Κακός ο ΠΑΟΚ και σε αυτό το παιχνίδι, όπως σε όλα σχεδόν τα ντέρμπι φέτος. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλη πληγή η εικόνα του ΠΑΟΚ στα ντέρμπι και είναι, νομίζω, απόδειξη της μη πνευματικής και αγωνιστικής ετοιμότητας του ΠΑΟΚ, γιατί Κώστα, μια ομάδα σε όλα τα αθλήματα φαίνεται στα δύσκολα παιχνίδια και στα επιθετικά. Στα εύκολα, ok, δείχνει κάποια πράγματα, αλλά στα ντέρμπι δείχνει πόσο μια ομάδα είναι έτοιμη, αν είναι πολύ έτοιμη και αν είναι σούπερ ανταγωνιστική. Ο ΠΑΟΚ δεν τα έχει καταφέρει στα ντέρμπι φέτος. Ελάχιστα καλά μπορούμε να κρατήσουμε. Με την ΑΕΚ δεν είχε παίξει ένα καλό. Με την ΑΕΚ, Κώστα, ήταν μέτρο ο ΠΑΟΚ και αν δεν υπήρχε εκείνο το χαζό πέναλτι στο Βιερίνια, θα έλεγε το παιχνίδι 0-0. Λέω εγώ. Μάλιστα. Εντάξει, ας είναι καλά ο Σιμώης που γκρέμισε το Βιερίνια μέσα στη μεγάλη περιοχή. Έχει θέμα ο ΠΑΟΚ και θέμα μεγάλο. Εντάξει, εννοείται πως είναι επιτακτική ανάγκη το διπλό. Να σταματήσει λίγο η γκρίνια, να σταματήσει λίγο η ισοστρέφεια, να πάρουν και οι παίκτες λίγο τα πάνω τους, αν μπορεί να γίνει αυτό. Γιατί κανείς δεν θέλει να σκέφτεται τι θα γίνει σε περίπτωση νέας γκέλας. Η ΑΕΚ παίζει μέσα στον Όφι την Κυριακή, δεν νομίζω να έχει εύκολο έργο. Αλλά δεν είναι απίθανο και να κερδίσει κιόλας. ΑΕΚΑΡΑ. Οπότε καλό θα είναι για τον ΠΑΟΚ και επειδή πλησιάζει σε 14 μέρες και η ρεβάνς του κυπέλου με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης, καλό θα είναι μέχρι τότε ο ΠΑΟΚ να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, να κερδίσει τον Όφι το μεθεπόμενο Σάββατο, πάλι στις 8.30 ΠΑΟΚ Όφι Σιντούμπα, και να πάει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στο Καραϊσκάκης να παίξει για 2 αποτελέσματα, την ισοπαλία και την νίκη. Εντάξει. Άμα τα αποτελέματα... Τα αποτελέματα δεν είναι καλά το τελευταίο διάστημα. Επιστρέφει ο Ίγκασον στην ενδεκάδα. Θα επιστρέψει και ο Γιαννούλης. Κάπως καλύτερα τα πράγματα στην αμυντική, έτσι, σύνθεση του ΠΑΟΚ, που η λογική λέει ότι θα παραταχθεί το Σάββατο με Πασχαλάκη, Μάτος, Γιαννούλη, Ίγκασον, Βαρέλα. Θα πρέπει να δει λίγο Φερέιρα τι μπορεί να αλλάξει εκεί στη μεσαία γραμμή και στη μέσο επιθετική,
για να αλλάξει λίγο το πρόσωπο του ΠΑΟΚ. Γιατί νομίζω, Κώστα, ότι μια ομάδα όταν είναι στο 2 δεν μπορεί να πάει στο 9 μέσα σε 2 μέρες. Και τα δείγματα του ΠΑΟΚ, τα αρνητικά είναι πολλά φέτος για να μιλάμε για συγκυρίες ή οτιδήποτε άλλο. Σε όλα σχεδόν τα ντέρμπι ο ΠΑΟΚ ήταν από μέτριος έως κακός και σημερικά κάκιστος, όπως ήταν την περασμένη Κυριακή. Γίνεται μια προσπάθεια να αναπτυρωθεί λίγο το ηθικό, να γίνει ένα σημάζημα. Μπας και ο ΠΑΟΚ καταφέρει να πάρει την Κυριακή το διπλό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Για το ρέμπε τα είπαμε, για τα αγωνιστικά σας τα είπα λίγο πάνω κάτω. Μια σημαντική είδηση χθες προέκυψε, Κώστα, για τον Ευθύμη Κουλούρη. Τελικά μάλλον η Τουλούζ δεν θα πέσει κατηγορία λόγω κορονοϊού. Η Τουλούζ έχει κάνει 49 ήττες και μένει. Ζει το κορονοϊός, όπως κάποιοι άλλοι, Στέργιο. Δεν ξέρω πού αναφέρεσαι, Κώστα, πραγματικά. Στον ΠΑΟΚ, στον μπάσκετ και στον Άρη στον μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ ήταν έτοιμος να κάνει το 5 στα 6. Έτσι, σωστό. Και μας φρέναρε ο κορονοϊός. Από τη στιγμή που υπάρχουν μαθηματικές ελπίδες, αυτό δεν μπορώ να πω τίποτα. Αλλά λέω ότι θα πέφτατε. Θα περιμένουμε και τους διαιτητές για τους αγώνες του Σαββατοκύριακου. Και εχθές έγινε μια τηλεδιάσκεψη. Ήταν εκεί και ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων ότι μόνο ένα φάρμακο υπάρχει για τις ήττες και αυτό είναι η νίκη άμεσα. Ασφαλώς θορυβημένος από την ήττα του ΠΑΟΚ, από τη νέα ήττα του ΠΑΟΚ, ζήτησε την νίκη στο Ολυμπιακό Στάδιο, ναι, και υπενθύμησε προς όλους ότι κρίνονται και θα γίνει η αξιολόγησή τους στο τέλος της σεζόν. Θα πάμε, ο Άκα, πάμε, Σάββατο. Καλό, ο δικός. Θα είναι και ο φίλος ο Πάρης εκεί. Βέβαια. Και ο αδερφός Γρηγόρης. Σούπερ θα περάσουμε. Και μετά το βράδυ Μπελούγκα και τέτοιο. Στον Μπελούγκα. Θα σε πάω στον Μπελούγκα. Στον Μπελούγκα. Θα με πάει Κυριακή πρωί στο Κολονάκι. Να δούμε λίγο Νίκο Αναστόπουλο και όλη την αφρόκρεμα. Α, βέβαια, εννοείται. Εκεί δεν χάνεται το καφέ. Πιλάβιο και τέτοια. Πιλάβιο τον Ηρακλή. Κάνει ένα λέξη κούλια μπορεί να δούμε. Σίγουρο. Σίγουρο. Με 7 τέτοια. 7 καλώδια από Hans Φρίνα Κρέμοντο κτλ. Γυαλί. Λοιπόν, είδηση τώρα, άκου. Άκου ανάλυση τώρα αυτό το ωραίο ρεπορτάζ. Πρέπει να το πω. Για πες. Η κυρία, η συνάδελφος, η παρουσιάστρια. Α, ναι, ναι. Λοιπόν, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα τώρα πριν από λίγο. Ωραία. Πριν από μία ώρα. Πρόσεξε τι έγινε τώρα. Αυτό τώρα, γι' αυτό το διαβάζω και θέλω να το πω και στον κόσμο. Φτάνοντας στα δικαστήρια, όπου υπάρχουν φωτογραφίες ήδη, τη συνοδεύει μια κυρία από την ασφάλεια και ένας κύριος. Mm-hmm. Άρχισε να φωνάζει πως το έκανε γιατί αυτός, ο Χαρδαλιάς δηλαδή, και οι άλλοι καταστρέφουν την Ελλάδα μας με τους λαθρομετανάστες ISIS που τους φέρνουν εδώ για να γίνουμε μουσουλμάνοι. Φώναζε. Τώρα πρόσεξε τι έγινε. Η κυρία ζήτησε να βγει φωτογραφία με τον κύριο Χαρδαλιά στο εστιατόριο που έτρωγε με τον κύριο Καράουγλου. Πρόσεξε, δηλαδή πάει και λέει: κύριε Χαρδαλιά, μια φωτογραφία σας παρακαλώ. Τι να πει και ο άνθρωπος. Ναι. Σου λέει: πουλάω. Άλλος χάρτη και αυτός, ναι. Και αυτός μάτσο κτλ. Λοιπόν, ξέρεις ότι υπάρχει ομάδα. Στηρίζουμε Νίκο Χαρδαλιά, αγαπάμε κτλ. Υπάρχουν πολλές ομάδες. Φαντάζομαι και στο Τρίτη Τσιόδρα. Και... καλά, ο Τσιόδρας έχει 500.000. ναι, στηρίζουμε Νίκο Χαρδαλιά κτλ. Και είναι μέλος η μάνα μου. Δεν είσαι ο Τσιόδρα, η μάνα σου. Όχι. Χαρδαλιά μόνο. Δεν είναι Χαρδαλιά. Νίκ Χαρντ. Ο Νίκ Χαρντ. Για συνέχισε. Πρόσεχε. Και του λέει: κύριε Χαρδαλιά, μια φωτογραφία σας παρακαλώ. Τι να πει και ο άλλος τώρα, και ο υπουργός μπροστά, ο Καράγλου κτλ. Λέει: ναι, βεβαίως, κύριε. Να βγάλουμε τον Καράγλου να βγούμε. Ναι, να μας πει και για τον Ηρακλή. Λοιπόν, και εκεί που βγαίνουν φωτογραφία και τον έχει αγκαλιά, ας πούμε, και τα λοιπά, τέλος πάντων ξέρεις λίγο έτσι, παίρνει τον Ηρακλή και το ρίχνει στο πρόσωπο. Έτσι, πλάτς. Και την πέφτουν, ας πούμε, οι σκοτιφού. Και αν το έκανε σε μένα, και εγώ θα την έκανα μήνυση. Γιατί είπα ότι δεν θα την έκανα. Αλλά μετά από αυτό, και εγώ θα τρελαινόμουν. Κάπου διάβασα ότι. Μαζί με τον Νίκο Χαρδαλιά ήταν και τα παιδιά του. Ήταν και τα παιδιά του και άρχισε να φωνάζει αυτή. Άρχισε να φωνάζει αυτή η αξιοπρεπής κυρία. Κώστα. Και επενέβησαν οι σκοτιφού. Εδώ το έχω. Και συνελήφθη. Εδώ το έχω. Όχι, δεν χαρακτηρίζουμε, φίλε. Εντάξει, εδώ χαρακτηρίζεται από τις πράξεις της. Όπως και ο καθένας μας. Σου είπα, το σημαντικότερο πλήγμα για τη συγκεκριμένη κυρία, παρουσιάστρια, ραδιοφωνική παραγωγό. Και είναι καθένα τη ελληνική κοινωνία. Το μεγαλύτερο πλήγμα είναι ότι οι άνθρωποι του Χαρδαλιά πήραν το κινητό της φίλης της, η οποία είχε γράψει το περιστατικό. Αυτό ήταν το πλήγμα. Γιατί όλα, Κώστα, γι' αυτό γίνονται, για να έχει κυρία σε βίντεο. Επίσης είναι πολύ ανησυχητικό, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι εντάξει, είναι μάγκες και
ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί που επικροτούν αυτές τις κινήσεις. Και μπράβο και καλά τον έκανε και τον δρόσισε και αυτοί μας λένε ψέματα και μας έχουν καταστρέψει και τα λοιπά και τα λοιπά. Για πάντε σε ένα νοσοκομείο, μάγκες, λίγο να δούμε τι, να δω κάτι. Και αυτό είναι το ανησυχητικό στην όλη κατάσταση. Η κοπέλα προφανώς και έχει ανάγκη βοήθειας, δεν ξέρω ποιου είδους, και κάνει αυτά που κάνει. Το ότι επικροτείται αυτό το bullying, αυτή η βία, γι' αυτό, αυτό είναι βία. Ακόμα και αν σε ευρίζω εγώ, αν σου μιλάω άσχημα, και αυτό είναι βία. Βία δεν είναι μόνο να σε χτυπήσω. Λοιπόν, άρα αυτό είναι το ανησυχητικό για την κοινωνία που ζούμε. Έτσι. Που... Απαλλάχθηκαν Βασίλης Γκαγκάτσης, Γιώργος Γκυρτζίκης και άλλοι έξι για τα τηλεοπτικά της ΕΠΟ. Δικαίωση. Δικαίωση. Χρήσανθε. Την απαλλαγή. Δικαίωση. Χρήσανθε, τι γίνεται, εντάξει. Την απαλλαγή των πρώην προέδρων της ΕΠΟ Βασίλη Γκαγκάτση, Γιώργου Γκυρτζίκη, διαβάζω Sport DNA, και ακόμα έξι ανθρώπων αποφάσισε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων για την υπόθεση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Ομοσπονδίας στο Κύπελλο Ελλάδος στη διετία 4 με 6. Πω. Στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Αθηνών. Τι είχε γίνει τότε, σήμερα, για πες μας. Παίχθηκε τελευταία πράξη της υπόθεσης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της περίοδου 4-6. Στο εδόλιο, πρώην πρόεδροι της ΕΠΟ, Βασίλης Γκαγκάτσης, Γιώργος Γκυρτζίκης και πρώην αναπληρωτές πρόεδροι Χατζαποστόλου, Οικονομίδης, σύμβουλοι Σιντόρης Παπαδόπουλος και οι επιχειρηματίες Πι Παπαδόπουλος και Κόγιας. Όλοι κατηγορήθηκαν για κακουργηματική απιστία, Κώστα. Oh. Το δικαστήριο έκρινε ότι επρόκειτο για πλημέλημα, το οποίο έχει παραγραφεί και άπαντες απαλλάχθηκαν. Πέρασαν τα χρόνια. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Έλα δάρα, ολές, αγαπώ. Η κατηγορία της κακουργηματικής απιστίας, τώρα όταν λέμε κακουργηματικής απιστίας, ξέρεις γιατί είναι. Γιατί είναι τεράστιο το ποσό. Όταν είναι μεγάλο το ποσό, πάει κακούργημα. Και μιλάμε για πόσα θυμάμαι, ήταν 15 εκατομμύρια, 20, κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι το ποσό ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, μάλλον λες πολλά. Πάντων, σχετική ένσταση είχαν καταθέσει οι δικηγόροι των κατηγορουμένων, ναι, που είχαν υποστηρίξει ότι η ζημιά για την ΕΠΟ δεν ήταν 300.000 ευρώ. Α, μόνο, εντάξει. Αλλά το 30% του συγκεκριμένου ποσού, δηλαδή 90.000 ευρώ, αφού το υπόλοιπο 70% η Ομοσπονδία το μοίρασε στις ομάδες για τη συμμετοχή του στο θεσμό εκείνη την περίοδο, 4 με 6. Επειδή, όπως τονίστηκε έπειτα από τις αλλαγές που έγιναν το περασμένο καλοκαίρι στον ποινικό κώδικα για κακουργηματική απιστία, πρέπει η ζημιά να είναι 120.000 ευρώ. Σιριζάρα, ολέ. Να και τα λέμε και αυτά. Και η ζημιά ήταν 90.000 ευρώ. Ναι. Η κατηγορία για το 8 πλημέλημα, έγινε από κακούργημα πλημέλημα. Και πέρασαν τόσα χρόνια το 2006 και παραγράφηκε. Ναι, γεια σας, ευχαριστούμε πολύ. Τελειώσαμε. Λοιπόν. Άρα, έφαγες 90.000 ευρώ αντί για 120. Λέμε τώρα, δεν λέμε για τους κυρίους, τους οποίους τιμούμε και μπλα μπλα μπλα. Για την προσφάση του ελληνικού ποδόσφαιρου. Ναι. Έφαγες, Κώστα Κούση, 90.000 ευρώ πριν από 10 χρόνια. Ναι, αλλά. Ωραία. Πλημέλημα, γιατί δεν είναι 120. Πλημέλημα. Το οποίο πλημέλημα, ξέρεις τι είναι. Από 1-3 χρόνια με αναστολή και αυτό και εξαγοράσιμο και μπλα μπλα. Και μα τα πούνε οι δικηγόροι καλύτερα. Έφαγες λοιπόν 290. Ναι, έφαγα. Πόσα χρόνια πέρασαν, 10. Αντίο. Σε καλή μεριά. Αθώος. Ούτε καν αθώος. Δεν συζητιέται. Ούτε καν. Τελείωσε. Παραγράφηκε η υπόθεση. Γεια σας. Πάμε στον επόμενο. Αυτά είναι τα ωραία. Πάμε στον επόμενο. Παραδίδομαι εγώ στην κοινωνία ως λευκή περιστερά. Γεια σας. Και λες, είναι η δικαιοσύνη. Καλά, μου. Ρε Κώστα, εσύ δεν έφαγες 90 χιλιάρικα. Δικαιώθηκα. Τι έφαγα, βρε αλήτες που με σπηλώνετε. Γελί, καραγκιόζιδες. Εγώ έφαγα 90. Να η απόφαση του δικαστηρίου. Πάρε και τη μήνυσή σου. Πάρε και τη μήνυσή σου. Που θα πεις ότι εγώ έφαγα 90. Καραγκιόζιδες. Ελάς. Είμαστε μια ωραία χώρα. Και εννοείται ότι το σχόλιο μας δεν έχει σχέση με την συγκεκριμένη υπόθεση. Έχει σχέση με την όλη κατάσταση την οποία βιώνουμε και από την τρίτη εξουσία, σύμφωνα με το Σύνταγμα, τη δικαστική δηλαδή, ναι, και από την πολιτική και από εμάς φυσικά, τα άγια παιδιά της τέταρτης εξουσίας, τους δημοσιογράφους. Εδώ μιλάμε για χιλιάδες ευρώ και είναι πολλά τα παραδείγματα έτσι γόνων, εφοπλιστών και ωραίων τύπων που πάνε στη Μύκονο, αυτά που κλέβουν το κράτος 300 εκατομμύρια, κάνουν φυλακή κανένα τρίμηνο. Καλά, και μετά κάνουν πάρτι στη Μύκονο. Εκείνη η ιστορία, φίλε, ήταν φανταστική τώρα, εντάξει. Και δεν είναι η μοναδική ιστορία, έχει και άλλες τέτοιες παρόμοιες. Είναι αυτό που λέμε, άμα έχεις λεφτά, πραγματικά. Και αν έχεις μπαμπά έτσι που έχεις λεφτά, έχει μια ή αυτό, κάνεις ό,τι θέλεις. Άμα έχεις λεφτά. Και 200 εκατομμύρια και 300 και 500 και 800. Κακά τα ψέματα μπορεί και να. Και μετά πας στη Μικονάρα και είσαι με τις κοπέλες δίπλα. Με τη μεναγκό πάνω στην πλάτη. 300 εκατομμύρια. Στην υγεία 300 εκατομμύρια. Στην υγεία των κορόιδων. 300 εκατομμύρια ευρώ. Όχι ένα εκατομμύριο ή 300 χιλιάρικα ή 30 χιλιάρικα.
300 εκατομμύρια. Και μπήκε μέσα και έκανε τον άρρωστο. Έπαιρνε χαρτιά από γιατρούς και τα λοιπά. Αυτοί οι δύο του, η Bling Blong, η Bon Viver. Και μετά έπαιρναν άδειες, βγαίνανε, ξαναμπαίνανε. Έμεινε μέσα, έμειναν μέσα. Κανένα 1,5 χρόνο έμειναν. Αλλά τώρα κατάλαβες, 300 εκατομμύρια. Εγώ έχω 300 εκατομμύρια λοιπόν θαμμένα στη Χαλκιδόνα, εδώ έξω. Και μπαίνω μέσα 1,5 χρόνο. Μπήκα μέσα, στη φυλακή. Και μετά, ναι. Και μετά νάμος. Ναι, μετά νάμος. Μετά τιμωρήθηκα εγώ και βγαίνω στην κοινωνία πάλι ως Λευκή Περιστερά. Η κοπέλα πάνω στους ώμους. Η κοπέλα ναι. πάνω στους ώμους, ναι. Ο Μάκης δίπλα με άλλη κοπέλα στους ώμους. Καμιά φάλαινα. Το Moby Dick και όλα καλά. Και μετά λένε να μην τα πούμε. Λοιπόν, γι' αυτό και το ποδόσφαιρο. Και τηλέφωνο, κύριε Κούση, κοστίζει 18 ευρώ η δόση, ναι. Το υπόλοιπο δεν το. Βάλτε με, σας παρακαλώ, στο πλάνο ρυθμίσεων λόγω του κορονοϊού. Έχετε πληγή από τον κορονοϊό. Αν έχω πληγή, λέει. Λοιπόν. Αυτά είναι τα θέματά μας. Αυτά είναι τα θέματά μας, παιδιά. Πολλές φορές υπάρχει κατατύχη. Εντάξει. Και επειδή ήταν πολύ, μας απασχόλησε ο κορονοϊός, εγώ το ξαναπώ. Οκ, okay, πήρε η κυβέρνηση κάποια μέτρα γρήγορα. Αλλά παιδιά, δεν μας έσωσε καμία κυβέρνηση. Αυτή είναι η άποψή μου. Ευτυχώς όλα τα Βαλκάνια. Ο φόβος μας έσωσε. Όλα τα Βαλκάνια είχαν ελάχιστα κρούσματα και τα Σκόπια. Δεν συνορεύαμε και η Ελλάδα, με επικίνδυνο. Η Βουλγαρία εντάξει, και η Σλοβακία και η Τσεχία. Κλείσαμε νωρίς. Αυτή είναι η αλήθεια. Ότι ευτυχώς κλείσαμε νωρίς, αλλά όντως δεν είχαμε επαφή με χώρες ναι, περίεργες. Και ευτυχώς κόψαμε γρήγορα τα αεροδρόμια και τα λιμάνια και υπήρχε και αυτή όντως η τρομολαγνία με την καθημερινή ενημέρωση και να τα δείγματα τα, καμιά φορά αυτό τα δεν κόσμοτα κακό, τόσο βέβαια πρέπει δεν είναι κακό. Και όλα να φοβηθεί φυσικά και τα πρόστιμα να και με γράψανε πανόραμα, και στείλε SMS και τα λοιπά να πάω στο σούπερ μάρκετ στείλε 4 και τα λοιπά κάπου έπαιξε το ρόλο του και ο κόσμος λέει κάτσε ρε φίλε τώρα γιατί δεν πληρώνω 150 ευρώ. Αλλά μετά όσο περνούσε ο καιρός, επειδή κλασικά ο σβέρκος του Έλληνα δεν σηκώνει ζυγό και τα λοιπά και αχ καλέ και 500 χρόνια γλύφανε τους Τούρκους οι διάφοροι και εντάξει αυτά και μετά θυμηθήκαν να κάνουν επανάσταση λοιπόν εντάξει όλα καλά. Γι' αυτό. Από εδώ και πέρα να δούμε τι θα γίνει. Τώρα το παίζουν όλοι, άμα βγεις έξω τώρα σε όλη την πόλη πάταμε να σε πατώ, πάταμε να σε πατώ, δεν υπάρχει φυσικά απόσταση. Καμία. Πάω στο περίπτερο να πάρω τσιγάρα. Εδώ, από κάτω. Πάω στο περίπτερο να πάρω. Μάντου μάνου, από πίσω. Ναι, πάω να πάρω τσιγάρα. Λέω στην κοπέλα. Ένα τάδε, τάδε. Μάλιστα, μάλιστα. Έρχεται, με σπρώχνει από πίσω. Με σπρώχνει. Με σπρώχνει. Χώνεται. Χώνεται. Μια κυρία. Χώνεται. Δώσε αγκονιάκηση. Για να ρωτήσει την κοπέλα στο περίπτερο. Πού είναι ερμού. Πώς λέγεται η στάση στα λαδάδικα για να πω στον άντρα μου να έρθει να με πάρει. Με σμπρώχνει, με ακουμπάει, με κάνει screen. Εντάξει, είσαι καιρό παιδί όμως, είτε λίγο επαφή. Καλά, εννοείται ότι το έκανε γι' αυτό, ρε φίλε. Είτε λίγο εννοείται, επαφή. Εννοείται. Λίγο έτσι μπρουτά, λίγο να θυμηθεί το. Την κοιτάω με τρόπο, ξέρεις ο Κούσπος κοιτάει έτσι περίεργο όταν θέλει να κατακεραυνώσει με το βλέμμα του. Λοιπόν, την κοιτάω όλο τώρα, να την πω τίποτα, να μην την πω. Τι να πω, να χάσω τζάμπα το αυτό μου. Τέλος πάντων, κατάλαβε, τραβήθηκε πίσω. Λέει η αξιοπρεπής κυρία στο περίπτερο, λέει, δεν γνωρίζω, λέει η κυρία, λέει, καθόλου, λέει, από δρόμους, λέει, εδώ κοντά και τα λοιπά, από στάσεις και τα λοιπά. Λέω, θα πάτε ευθεία, λέω, στα λαδάδικα. Τη βοήθηκε ο μπράβο. Ναι, θα πάτε, λέω, ευθεία στα λαδάδικα. Είσαι άνθρωπος. Και θα βρείτε, λέω, εκεί τη στάση και τα λοιπά. Και μιλούσε στο τηλέφωνο με τον σύζυγο, άλλος ήρωας αυτός. Μάρκος Μπότσαρ σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, και του λέει, θα έρθει να με πάρει από εκεί, ένα παιδί με βοήθησε και θα έρθει να με πάρει. Τι να πω. Ελά, σολέ. Λοιπόν. Δεν σταματώ να τραγουδώ ποτέ, Κώστα. Διαβάσαμε για τη διάψευση. Διαβάσαμε για τη διάψευση για το πάρτι. Διαβάσαμε για την παρουσιάστρια. Για τον Άρη Ποδόσφαιρο θα ενημερωθείτε το απόγευμα στην εκπομπή All About Aris. Γιατί τώρα να ενημερωθείτε δεν το βλέπω. Επίσης να πούμε ότι Champions League Final 8 στο Champions League 23 Αυγούστου. Είδηση. Στη Λισαβόνα ο τελικός. Πάμε. Τεκιλός. Ψήνεσαι. Εύκολα. Ωραία Λισαβόνα. Βέβαια. Απίστευτη. Επίσης, μια ακόμη σημαντική είδηση είναι ότι αύριο ξεκαθαρίζει η κατάσταση στον Ηρακλή. Ωραία. Αύριο ξεκαθαρίζει η κατάσταση στον Ηρακλή. Στο ποδοσφαιρικό Ηρακλή, στο μπασκετικό είναι όλα στρωμένα.
Ναι, ρε, τελειώσαμε. Τι, ποιο πάτε, όλα ρολόι στο μπασκετικό. Σα απάντησε εδώ. Δεν ασχολείται κανεί. Συγχαρητήρια, γίνεται αποδεκτή. Δεν απάντησε ακόμη. Το Champions League, όπως βλέπεις, περιμένει να πάρει τον Παναθηναϊκό φιλέ και θα γίνει το μπαμ, το μεγάλο. Θα πάρει τον Παναθηναϊκό και θα κλαίμε. Και θα πάτε μετά εσείς. Θα παίξουμε εμείς. Τι άλλο έχει. Eurocup, τι έχει. Εμάς θα μας βάλουν σε προκριματικό έτσι κι αλλιώς. Δεν θα μας βάλουν σε όμιλους. Δεν μας έβρακλες, ρε. Τι να μας είσαι, ρε φίλε, τώρα προσκυνήσουν όλοι μας στο ηφαίστειο. Όπως λέγαμε η έκρηξη του Βεζουβίου, θα λέμε η έκρηξη του Ιβανοφίου. Ωραίο πλάνο. Λοιπόν, στο Ισραήλ, στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ, στο Ισραήλ, 21 Ιουνίου, επανέναρξη του πρωταθλήματος. 21 Ιουνίου, επανέναρξη του πρωταθλήματος. Στο ποδόσφαιρο, στοιχηματικές εταιρείες ήδη πληρώνουν την Bayern ως πρωταθλήτρια Γερμανίας, Στέργιο. Ναι, το πλήρωσα. Πόσο να δεν είχε. Την Λίβρα που την έχουν πληρώσει. 76 βαθμούς διαφορά δεν έχει. Στο φίλο που έστειλε μήνυμα στις 13 και 15. Εναντίον μας. 6982. Όχι, μας βρίζει. Και τα λοιπά. Γράφει μόνο FM γυαλιά ηλίου. Φίλε, κάνει ένα κόπο και στείλε ένα ακόμα μήνυμα με το ονοματεπώνυμό σου. Ναι, εντάξει, φίλε, 60 λεπτά είναι. Στα καλύπτω εγώ. Έκανε ένα λάθος. Στείλε το όνομα. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Από το βιασύνη ο άνθρωπος. Εντάξει, οκ, συμβαίνει. Από βιασύνη. Λοιπόν, τώρα για την κοπέλα λένε όλοι ότι είναι κόρη πασίγνωστης τραγουδίστριας. Έτσι λένε. Πασίγνωστης κιόλας. Πασίγνωστης. Της Ραφαέλα Καρά. Λοιπόν, Κώστα, θα πάμε στο διάλειμμα. Εντάξει. Της Μαρί Μπονέ. Της Μαρίζα Κοχ. Μην προδίδεις την ηλικία σου. Θα πάμε στο διάλειμμα. Ο άλλος αμέσως μου στέλνει το όνομα. Θα αρέσει και δεν το ξέρω, βρε σαλιάρι. Φυσικά και το ξέρω. Λοιπόν. Μαζί μας τη δεύτερη ώρα από σήμερα υποτοπία ενωπία Θράκης, η οποία είναι η καλύτερη παρέα, στη μεγάλη παρέα που θα έχετε στο σπίτι, στο εξωτερικό, στην παραλία. Άλλωστε, εντάξει, με το που μπαίνει η άνοιξη, καλοκαίρι, αυτό και φθινόπωρο, το ούζο Κώστα. Οχο. Τραβιέται, που λένε και στο χωριό μου. Αν τραβιέται, λέει, με το κατάλληλο μεζεδάκι, ούζο 7, παιδιά. Τρακιώτικο ούζο. Από την ποτοπία Ξάνθης, ούζο 7. Έτσι που είναι και ο τυχερός αριθμός για πολλούς. Ούζο 7. Όπως το ούζο, ο Χρύσανθος που γιορτάζει, έχει γενέθλια. Πότε γενέθλια, ξέρεις? Όχι. Μιλάμε για το δηλαδή 7 Εβδόμου του 77. Μερικοί λένε είναι ο ορμός του ψεύτου το 7. Αυτό τώρα μου στέλνει μήνυμα. Έτσι λένε, εγώ δεν το υιοθετώ. Ο αριθμός του ψεύτη. Δεν το υιοθετώ. Λοιπόν. Δεν το υιοθετώ εγώ. Και του Ζαγοράκη. Ποτοπία λοιπόν είναι ο οποία Θράκης από σήμερα μαζί μας και η πίτσα Mr. Cold όπως κάθε μέρα. 2-3-10-62-85-86. Delivery από τη μία το μεσημέρι μέχρι τη μία τα ξημερώματα. Σας το λέω κάθε μέρα, ρωτήστε και για τα πιάτα ημέρας από 2,80 ημερίδα, αν δεν θέλετε να φάτε πίτσα, μακαρονάδα, καλτσόνε κτλ. Τι να πάρουμε σήμερα, παπουτσάκια. Ένα Μπριάμ. Άντε, παόλο Μπριάμ λέει αυτός, ρε. Φίλε, ήδη είναι αυτά. Παπουτσάκι, τόσο, Μπριάμ. Τα λαβερά τόσο πολύ σ' αρέσουν. Το παπουτσάκι έχει και λίγο κρεμμύδι μέσα, κιμά, τυρί από πάνω, φέτα κτλ. Πόρε Μπριάμ. Τι βίγκαν είσαι. Τι βίγκαν, ρε φίλε, κλαίνει βίγκαν τώρα, σε παρακαλώ. Λοιπόν. Τι θες? Ναι, μετά θα το πούμε αυτό. Μετά, μετά. Ωραία. Μετά, διάλειμμα. Μετά. Και επανερχόμαστε. Σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, εδώ είμαστε για το τελευταίο 20 λεπτό κοντά. Έστειλε ο φίλος το ονοματεπώνυμό του με ένα δεύτερο μήνυμα. Μπαίνει κανονικά στην κλήρωση. Σας θυμίζουμε τον πολύ μεγάλο διαγωνισμό των Φορόλ για τα 7 χρόνια λειτουργίας τους. Τα οποία τα γιορτάζουν με ένα πολύ μεγάλο διαγωνισμό, τα Φορόλ. Συμμετέχετε με οποιαδήποτε αγορά παγωτού επώνυμων προϊόντων, energy drink, energy coffee, αναψυκτικών και φυσικά με το καλύτερο ρόφημα καφέ της πόλης, Μπαρονέζα Ράμπικα 100%, και μπαίνετε στην πολύ μεγάλη κλήρωση για να είστε ένας από τους 50 πραγματικά μεγάλους τυχερούς. Παίρνετε τα κουπόνια σας. Φοβερός διαγωνισμός. Μιλάμε για ένα Peugeot 208 αυτοκινητάρα. Μπλε ηλεκτρικά. Αντικειμενικά. Μπλε. 7 σκούτερ ηλεκτρικά, 7 ποδήλατα Peugeot, 7 κινητά Apple, iPhone, 7 PlayStation 4, 7 Nikon DSLR, φωτογραφικές μηχανές, 7 GoPro Hero 7 και 7 τριήμερα στο πήλιο. Τέλεια. Μια χαρά είναι όλα. Τέλεια. Τώρα θα πάω να πάρω ένα καφέ, βασικά. Ναι, και εγώ θέλω ακόμα. Τραβάει. Ένα δεύτερο θέλω. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε για το τελευταίο τέταρτο πλέον της εκπομπής. Πάντα θυμίζουμε Δευτέρας Παρασκευή 12 με 2 χωρίς μνημόνια στην ενημέρωση η Τρόικα μαζί σας. Και θα πάμε, Στέργιο, σε λίγο να μιλήσουμε και για μια σημαντική εξέλιξη
σε ένα από τα τμήματα του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, έτσι, στο handball ανδρών. Πολύ σημαντική εξέλιξη, η οποία στοιχειοθετεί και μια αλλαγή φρουράς, και βεβαίως... Έχουμε αλλαγή σκυτάλης. Ναι. Είναι μια εποχή, ανοίγει μια καινούργια. Έτσι. Από ανθρώπους καταξιωμένους που πρόσφεραν πολλά. Κοίταξε, και που προσφέρουν. Το handball του ΠΑΟΚ, εντάξει, τα τελευταία χρόνια κατέκτησε τίτλους, έκανε το δικό του κοινό, δηλαδή είχε 100, 200, 300, 500 φίλους, ναι, του ΠΑΟΚ, είχε, που ήταν, είχε, πραγματικά, είχε. Πολύ πιστοί στο handball, στα εύκολα και στα δύσκολα. Φαίνεται να είναι η ομάδα σε ένα μεταβατικό στάδιο, τη στιγμή που Ολυμπιακός και ΑΕΚ ρίχνουν πραγματικά χρήματα που... Πολύ χρήμα. Για το handball το ελληνικό, με τα έσοδα να είναι στο 0, φαντάζομαι, φαίνονται εξωπραγματικά. Ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει το δικό του δρόμο που ξεκίνησε από πέρσι, με δικά του παιδιά ως επιτοπλίστων, να επιστρέψει σιγά σιγά στη μάχη των τίτλων. Έχουμε μαζί μας τον Γρηγόρη Πετρίδη. Για 15 χρόνια ο έφορος, Παύλα, ο ηγέτης, ο υπεύθυνος της ομάδας handball. 15 χρόνια, κύριε Πετρίδη, 6 τίτλοι, πολλές καλές στιγμές, πολλές κακές, πολλές πίκρες, πολλές χαρές. Γενικότερα, νομίζω δεν μπορούν να αποτυπωθούν αυτά τα 15 χρόνια με δύο λόγια, έτσι δεν είναι? Καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, γεια σας παιδιά, να είστε καλά, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Μια ζωή ολόκληρη. Έτσι δεν είναι, κάθε μέρα 10 ώρες, δεν είναι και λίγο. 365 μέρες το χρόνο. Πω... Δεν είναι, παιδιά, ξεκινά το πρωί. Πω δεν είχατε ρεπό. Όχι, στην κυριολεξία είναι 365 ναι. μέρες το χρόνο. Και δεν είναι μόνο αυτά, παιδιά. Δεν υπήρξε για μένα Σαββατοκύριακο να πω θα πάω την οικογένειά μου, ναι, όντως. Και θα πάω. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται. Εκεί. Τώρα που θα έχετε όμως, μήπως θα σας λείπει. Α, ναι, τώρα σίγουρα. Ναι, ώσπου να το συνηθίσω. Θα πηγαίνω χωρίς να το καταλαβαίνω πάλι στο γήπεδο. Είτε είναι προπόνηση, είτε είναι αγώνας, είτε είναι ταξίδια. Και ο κόσμος... Αλυσμόνια τα χρόνια, καταπληκτικά χρόνια. Και ο κόσμος δεν ξέρει, κύριε Πετρίδη, πολλές φορές, ή τέλος πάντων δεν ξέρει στο βαθμό που πρέπει την προσφορά ενός παράγοντα γύρω από ένα τμήμα και σε ένα τμήμα που ίσως και να μην έχει τόσο μεγάλη προβολή σε ένα ερασιτεχνικό τμήμα, έτσι. Την καθημερινή αυτή προσφορά και θυσία, εγώ θα την έλεγα. Παιδιά, πραγματικά, ξέρετε, όταν έχεις... δεν είναι μόνο η πρώτη ομάδα, η αντρική, να το πω έτσι, που παίζει την Α1, είναι και από πίσω 70-80 παιδιά σε ακαδημίες. Αυτά παίζουν Σαββάτες, Κυριακές, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Πρέπει να παρακολουθείς. Οι γονείς είναι εκεί, περιμένουν. Είμαστε ένα σχολείο, θα έλεγα εγώ. Έτσι. Οι άντρες δεν μπορείς να τους αφήσεις. Ο ένας σου λέει, πρόεδρε, τελείωσε το tape. Ναι, πρόεδρε, συγγνώμη, κύριε παιδί, τελείωσε το tape. Δεν έχω ιστολή μου, δεν ετώνα, δεν τ' άλλο. Πήγαινε αποστολή μαζί τους. Ξυπνήστε, αργήσατε. Ναι, έτσι, τα πάντα, τα πάντα. Δηλαδή αυτά που κάνει, το λέω πολλές φορές και συγχωρέστε με, ό,τι κάνει η ΠΑΕ με αυτό το προσωπικό, το έκανα μόνος μου. Το έκανε ένα άτομο. Ναι. Ένα άτομο. Ένα άτομο. Δεν θα ξεχάσω το Champions League. Μου στείλανε δύο βιβλία από 500 σελίδες. Για να διαβάσετε, ναι, τους κανονισμούς. Για να διαβάσω, ναι, να διαβάσω το Champions League. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι ναι. Ήταν αδύνατο να γίνει αυτό. Ναι. Παρά αυτά όμως φιλοξενήσαμε ομάδες, θυμάμαι η Μομπελιέ, Μπαρτσελόνα, η Τσεκόφσκι, τεράστιοι σύλλογοι. Παίξαμε στο Παλατάκι, συγκλονιστικές εμπειρίες. Βέβαια, χιούμορ κάνω τώρα. Κάποια στιγμή έπρεπε να βάλουμε ένα δίχτυ. Ναι. Στο ταλαιπωρό, συγγνώμη. Παιδιά. Ναι, όχι, αυτά θέλουμε να ακούσουμε. Αυτά είναι τα ωραία. Χρειάστηκε να βάλουμε το δίχτυ πίσω από τις εστίες. Πρώτη φορά θα γινόταν στο Παλατάκι αγώνας. Σωστά. Λοιπόν, βρήκαμε εν πάση περιπτώσει ένα αυτόσμο το Τάραφλεξ, το οποίο τότε κόστησε 34.000. Δεν είχαμε λεφτά, το δανειστήκαμε από την Ομοσπονδία. Ναι. Τόσο κάτι ο Τάραφλεξ να τα αγοράσει σήμερα. Δεν μας βόλευαν, πώς το λένε, οι πινακίδες σαν να αναγράψω το σκόρ, γιατί είναι μπασκετικά. Ναι, σωστά, είναι ψηλά. Άλλη δυσκολία εκεί. Ναι, οι πίνακες στο τέλος είναι, μου λέει, πρέπει να βάλουμε εκατέρωθεν των εστιών, να βάλουμε δίχτυ. Να βάλουμε δίχτυ, πάω εκεί στο Διόπα, παίρνω ένα δίχτυ το οποίο είναι 12-13 μέτρα και επειδή δεν είχε κανένας να το κρεμάσει, έπρεπε να ανέβω εγώ. Oh. Ανεβαίνοντας λοιπόν από μια αερόσκαλα και όταν έφτασα πάνω, κοίταξα κάτω. Ήλιγκος. Ήλιγκος, βέβαια, δεν μπορώ, κατεβαίνω. Ήλιγκος, βέβαια. Κατέβηκα κάτω, σχεδόν υπότιμος από το φόβο μου που πέσω και σκοτωθώ.
Κύριε Πετρίδη, τότε αυτό... βέβαια υπήρχαν και άτομα που λένε τι είναι αυτό το χάδο, ρε, πόσο ναι, τα λεφτά δεν χρειάζεται. Σχεδόν χλεβασμός υπήρχε τα πρώτα χρόνια. Ναι. Από αρκετούς. Εν πάση περιπτώσει τα ξεπεράσαμε αυτά και περάσαμε καταπληκτικά 15 χρόνια, παιδιά. Ο, αυτά τα 15 χρόνια, τι θυμάστε πιο έντονα, κύριε Πετρίδη, ποια εποχή ή ποιες εποχές? Πιο έντονα, παιδιά, θυμάμαι τον πρώτο τίτλο, ο οποίος είχε γεμίσει μικρά. Ναι. Και ένιωθα, υπήρχαν στιγμές που ο λαός με ανέβαζε. Πετούσε δηλαδή. Βέβαια. Όταν ήρθε η ώρα και έγιναν οι απονομές, κατέρευσα. Γιατί πέρα από το να παρακολουθώ το αποτέλεσμα, το οποίο ήταν δεν ήταν και έτσι, πόντο πηγαίνει. Ναι, σωστά. Κάποια στιγμή, στο τέλος, αφού έγιναν και οι απονομές, έκανα σε μια γωνία και ένιωσα να ζαλίζομαι. Ναι. Από την υπερένταση, θέλετε, ναι, από βέβαια. Τον κόσμο. Δεν είχα τέτοιες εμπειρίες. Ναι, και από την κούραση και από όλα. Από όλα αυτά. Από όλα. Δεν θα ξεχάσω επίσης η απογοήτευση όταν και με ισοπαλία παίρναμε το πρωτάθλημα απέναντι στην ΑΕΚ το 10. Ναι. Εκείνα τα τελευταία δραματικά δευτερόλεπτα, όταν κάναμε αυτό που κάνει μόνο ο ΠΑΟΚ μπορεί να το κάνει. Ναι, να δώσουμε την μπάλα σε ένα παίχτη σαν και να μας πάρει το πρωτάθλημα μέσα στην Μικρά. Πω. Αυτές είναι οι στιγμές του αθλητισμού, ναι, ο Φασούλας. Ο Φασούλας και πόσα μας στο μπάσκετ με τον Άρη, γενικότερα έχει ιστορία του ΠΑΟΚ είναι γεμάτη. Η ιστορία του ΠΑΟΚ είναι γεμάτη. Ναι. Κύριε Πετρίδη, ήταν δύσκολη απόφαση, συνειδητή, εύκολη, ταλαιπωρηθήκατε να την πάρετε? Πάρα πολύ δύσκολη απόφαση, γιατί για μένα ήταν η καθημερινότητα. Δηλαδή με απασχολούσε ο ΠΑΟΚ 70% και 30% η δουλειά μου. Ναι. Δεν ήταν. Ήταν πολλά, σας λέω, ότι φανταστείτε ότι πρέπει να παίξω, να πάμε στην αστυνομία, να βγάλω μάδια, να έρθουν εδώ, να πληρωθούν οι διαιτητές. Ό,τι σας λέω κάνει το μπάσκετ με αυτή την οργάνωση, το βόλεϊ, η ΠΑΕ, το ποδόσφαιρο, τα ίδια έχουμε κι εμείς. Τα ίδια βέβαια. Τα ίδια. Έχουμε αθλητές που πρέπει να φάνε, να κοιμηθούν. Τα πάντα. Να πάθω χειραστούς, να τρέχουμε στα νοσοκομεία. Τα πάντα. Μετακινήσεις, προγραμματισμός, φιλικά, το καλοκαίρι, μεταγραφές, τα δελτία, τα χαρτιά. Τα πάντα, τα πάντα. Όλα αυτά περνούσαν από μένα. Όλα. Πίσω από το γραφείο μου έχω 6 φακέλους, βλέπω τώρα και δακρύζω. Και έχω μέσα από τη μέρα που ξεκίνησα τους μισθούς όλων των αθλητών. Όλων. Τι περάσανε και τι λεφτά παίρνανε και πώς τριωνόντουσαν. Ναι. Και να βρούμε. Ξέρετε κάτι, τα πρώτα χρόνια. Πήγαινε για να έκανα γνωστό το τμήμα στους συνδέσμους και κοιτούσαν παράξενα. Ναι, σου λέει τώρα τι χάντμπολ μας λέει. Τι είναι αυτό ναι. Που μας λέτε. Και τι θα κάνουμε και πού να πάμε και γιατί να δώσουμε λεφτά και τα λοιπά. Πάντως αυτό έλεγα, κύριε Πετρίδη, πριν με τον Κώστα, ότι έκανε η ομάδα του χάντμπολ πιστούς οπαδούς, πολύ πιο πιστή από ό,τι πιστεύει ο κόσμος. Δηλαδή ήταν ορκισμένοι οι φίλοι του χάντμπολ. Ναι. Έκανε το δικό του κόσμο. Είναι και το άθλημα ωραίο. Είναι δυναμικό, είναι εντυπωσιακό. Περιέχει στοιχεία που αρέσει στον κόσμο, δύναμη, μονομαχίες κτλ. Εντάξει, και προφανώς ο κόσμος εκτίμησε, κύριε Πετρίδη, νομίζω και την προσπάθεια τη δική σας των παιδιών. Εντάξει, όντως, χωρίς να λαϊκίζω, τα παιδιά παίζανε και για τη φανέλα. Αυτό είναι πραγματικότητα και δεν μπορεί να γίνει. Καλά, όπως το λέτε είναι. Εντάξει. Ξέρετε κάτι, δεν έχουμε δεύτερη στολή. Μία έχουμε. Άμα σκιστείς κανένα μαρκάρισμα εκεί που ο πίβοτ και τα λοιπά. Δεν υπάρχουν. Πέφτει το βράδυ βελόνι και κλωστή. Δεν υπάρχουν τέτοια. Ναι. Να πούμε στον κόσμο, κύριε Πετρίδη, ότι παραμένετε στην ομάδα σας γενικός αρχηγός. Εντάξει. Ναι. Δεν φεύγετε εντελώς. Ναι. Εντάξει, τώρα μετά από τόσα χρόνια δεν ξέρω πώς θα μην πάω καθόλου να μην βλέπω τα παιδιά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πάλι θα πηγαίνετε, εγώ βλέπω. Προβλέπω ότι πάλι καλά, θα πηγαίνετε. Εννοείται. Απλά δεν θα πηγαίνετε. Μπορεί να μην δεν πάω. Ναι, δεν θα πηγαίνετε κάθε μέρα 10 ώρες. Θα πηγαίνω 8. Ναι, δεν μπορώ να μην δεν πάω, παιδιά. Δεν γίνεται. Στην προπόνηση θα πηγαίνει. Δεν γίνεται. Δεν μπορώ. Τα παιδιά αυτά, ξέρετε, με βλέπανε πολλές φορές και λόγω ηλικίας. Σαν τον πατέρα του, τη μάνα του. Με λέγανε τον πόνο του. Ότι είστε παιδί μια μέρα, θα το ξεχάσω. Και μου λέει, κύριε Πετρίδη. Λέω, γιατί δεν ήρθες εσύ, το Μαραγκό θυμάμαι. Ναι. Γιατί δεν ήρθες προπονητής, χθες, παιδί μου. Και μου λέει, κοιτάξτε να δείτε, λέει, η αλλοκαθαριστή. Έβρεχε, λέει, και δεν είχε αλλοκαθαριστήρες στο αμάξι. Πω. Και δεν μπορούσα να πειθαρθώ.
Δεν έβλεπα και να έρθω. Πόσο κάνω, του λέω. Να μου λέει, ξέρω, και του έδωσα 90 χάρη, δηλαδή μα του έδωσα. Έρχεται μετά από μια εβδομάδα, γιατί δεν έχει πάρει τηλεόραση. Μου λέει, δέσε τα παπούτσια μου μπροστά, έχει ανοίξει όλα και δεν μπορούσε το παιδί να περπατήσει. Εντάξει, δυστυχώς ο αρασενικός αθλητισμός στην Ελλάδα, κύριε Πετρίδη, ούτε έσοδα έχει, ούτε προβολή έχει, ούτε τις συνθήκες έχει. Όχι. Και νομίζω σε σχέση με άλλες ομάδες, τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πολλά βήματα προς τα εμπρός και νομίζω ότι ήταν και η αγαστή συνεργασία με τον ερασιτέχνη. Ναι, και το λέω να μην νομίζει κάποιο ότι δεν είχατε βοήθεια πουθενά. Νομίζω ότι είχατε από τον ερασιτέχνη τουλάχιστον και σε σχέση με άλλες ομάδες. Φυσικά ο ερασιτέχνης, όχι αλλήμον, ότι είναι αυτά που λέτε. Όσοι χορηγείς και να μαζέψει, αν δεν έπεισε ο ερασιτέχνης να βάλει χρήματα, δεν γίνονται παιδιά. Φυσικά. Φυσικά. Όταν έχουμε μόνο 25.000 μετακινήσεις, πού θα βγουν αυτά. Δεν γίνεται. Έχουμε σπίτια. Ναι. Έχουμε κάποιους και τους αθλητές. Τα τρία τελευταία χρόνια με ρωτάνε γιατί η ομάδα έκανε πίσω. Μα παιδιά, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός περιείχε 700.000 budget. Oh. Η ΑΕΚ 810. 800 εσείς. Εμείς που πάμε 140. Όσο τον μπάσκετ οι ομάδες μας. Όσο τον μπάσκετ και πιο πολλά. Και πιο πολλά. Ναι, ναι. Βέβαια. Φέτος η ΑΕΚ, δεν ξέρω αν το ακούσατε, αν το παρακολουθείτε, έπιασε το 100.000.000 μέχρι στιγμής. Oh. Είναι ασύλληπτο. Είναι ασύλληπτο. Στο handball. Λέω, τι να επενδύσουμε πια, τι να βάλουμε, για να βγούμε δεύτερη. Ναι. Έτσι όπως είναι η κατάσταση, κύριε Πετρίδη, με τη συνειδητή απόφαση του ΠΑΟΚ να εμπιστευτεί σε πολύ μεγάλο βαθμό τα δικά του παιδιά, γιατί όντως οι ακαδημίες λειτουργούν νομίζω πάρα πολύ καλά, μπορεί να κλείσει την ψαλίδα ή όσο αυτές οι δύο ομάδες έχουν τα ποσά αυτά, είναι δύσκολο να επιστρέψει η ομάδα στους τίτλους. Ενώ υπάρχει αυτή η τεράστια χαόδης διαφορά με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Ναι. Παιδιά, δεν μπορεί να γίνει τίποτα, πιστέψτε με. Δεν είναι, δηλαδή δεν θέλω να χαϊδεύω πια, αλλά πόσο να πλησιάζει ένα σωματείο το οποίο οι δύο παίκτες κάνουν όλο τον μπάτζετ του ΠΑΟΚ. Σωστά. Και να πω και κάτι. Εμείς είμαστε τυχεροί όταν έχουμε και δεύτερο παίκτη στη θέση. Έτσι. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει τρεις εισάξιους σε κάθε θέση. Φοβερό. Έχει 21 πρωτοκλασσά τους. Ο παρατάει τώρα την Μπαρτσελόνα, όλος και έρχεται να παίξει την ΑΕΚ. Δεν το συζητάμε. Και αν έχει η ομάδα και τραυματισμούς, κύριε Πετρίδη, όπως είχε φέτος σοβαρούς ο ΠΑΟΚ, με αρκετά παιδιά, δυστυχώς. Τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Εμείς φέτος παίζαμε με 16 και 17 χρονών παιδιά. Αυτά παίζαμε. Βγάλαμε τη χρονιά φέτος. Αυτή ήταν. Είχαμε τρεις χιαστούς. Δηλαδή, μεγάλη ατυχία. Εν πάση περιπτώσει. Εγώ τα θαυμάζω τα παιδιά, ευχαριστώ τον κόσμο που φέτος βέβαια δεν ήταν δίπλα μας, η χρονιά που πέρασε, αλλά δεν πειράζει. Εύχομαι ο ΠΑΟΚ να ξαναμεγαλώσει, να έρθει εκείνη τα καλά τα χρόνια, να γίνει μεγάλος. Οι φίλαθλοι όμως πρέπει να στέκονται στο πλευρό. Δεν είναι πια και μεγάλο το ποσό, το εισιτήριο είναι τάλιρο είναι όλο και όλο. Ναι. Είναι κοσάρικο το διαρκείας. Αλλά ξέρετε, αυτά τα παιδιά ζουν για το χειροκρότημα. Αλήθεια είναι το που λέτε. Σωστό. Αυτή είναι η αμοιβή τους, το χειροκρότημα. Ναι. Ελάχιστοι παίρνουν αυτά. Ελάχιστοι. Σωστό. Καλή δύναμη να σας ευχηθούμε. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Δεν ξέρω αν ετοιμάστε για διακοπές λίγο φέτος να σας δουν και οι δικοί σας άνθρωποι. Αλλά το πράγμα είναι δύσκολο. Θα προσπαθήσουμε φέτος. Κάτι θα γίνει φέτος. Κάτι θα γίνει. Να είστε καλά, κύριε Πετρίδη. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε, κύριε Πετρίδη. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν. Αλλαγή φρουράς στο χάντμπολ του ΠΑΟΚ. Δημήτρης Χασεκίδης πλέον. Δημήτρης Χασεκίδης. Θα το φιλοξενήσουμε και τον Δημήτρη. Πάρω το καπνισμένος και ο Δημήτρης με το χάντμπολ γυναικών, έτσι. Ναι. Οπότε τώρα παίρνει και το χάντμπολ ανδρών. Πάντως, όντως Κώστα, έχουν έτσι ιστορίες πολλές να πούνε αυτοί οι άνθρωποι, γιατί παλεύουν, εντάξει. Είναι αυτό που, είπε. Χρήματα, αν στο ποδόσφαιρο έχεις 15 άτομα να δουλεύουν για την ομάδα. Μόνο. Ναι. Το τεχνικό τίμα. Φαντάζομαι τώρα στο χάντμπολ. Και σε αυτά τα αθλήματα, τα τμήματα, είναι ένας, δύο, άντε κανένας μπαμπάς να βοηθήσει καμιά φορά, άντε κανένας... Για 20 παίκτες της πρώτης ομάδας και 70-80% για τις ακαδημίες. Και αυτά που λέει, σπίτια, πρέπει να βρεις σπίτια. Έρχονται παιδιά από άλλες πόλεις, έρχονται ξένοι. Να κλείσεις τα αεροπλάνα, να κλείσεις μετακινήσεις, να κλείσεις τα φαγητά, να τους δίνεις κανένα χαρτζιλίκι, να κάνεις προπονήσεις, να κλείσεις το γήπεδο. Να κλείσεις υλικά, να κάνεις τα χαρτιά, να μαλώνεις με τους διαιτητές, να μαλώνεις με τους αντιπάλους, να κερδίζεις. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτός ο φόρτος. Λοιπόν, Κώστα, θα μου πεις ένα νούμερο, κάτσε να κάνω μια τελευταία ανανέωση. Καλώς το ράφτη. Ράφτης, Mike Taylor.
Θα κάνουν για την Ελένη Last Dance, πιστεύεις? Εύκολα. Που αποσύρεται. Δεν ξέρω, θα κάνει συνέχεια. Λοιπόν, Κώστα, ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 14. Το 11. Αυτό που φορούσε στο βόλι, δηλαδή. Λοιπόν, το 11. Απόστολος Βάκης. Ή Βακής. Βάκης, μάλλον. Βάκης, Βάκης. Συγχαρητήρια, Απόστολε, είσαι ο νικητής, κερδίζεις τη δωροπιταγή. Το τηλέφωνο το... έστειλε το μήνυμα 13 και 39 και 29 πρώτα δευτερόλεπτα. Γυαλιά Ηλίου, Απόστολος Βάκης. Η... Θα ενημερωθήσετε τη Μαριλής για το τι και πώς και τα λοιπά. Οι υπόλοιποι κερδίζονται όλοι δωροεπιταγή 50 ευρώ από τα καταστήματα της Opticon Express. Τα ονόματά σας θα σταλούν στα μαγαζιά. Έτσι, Παύλου Μελά 11 στο κέντρο, 26 Οκτωβρίου 28 στα δικαστήρια και Πολυτεχνείου 23 στην Ευκαρπία. Αύριο μεθαύριο, εντάξει, μεθαύριο πάτε να πάρετε τη δωροεπιταγή. Πάρτε και ένα εικοσάρικο δικό σας και πάνε να πάρετε καμιά γυαλάρα, γιατί είπαμε ότι τώρα είναι απαραίτητη. Να πω στο φινάλε ότι από την προπόνηση του ΠΑΟΚ προέκυψε μία ενόχληση του Δημήτρη Πέλκα στο προσαγωγό. Ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα για προληπτικούς λόγους. Συνεπώς, εκ των πραγμάτων, η συμμετοχή του στο μάτς του Σαββάτου τίθεται ένα αμφιβόλο. Εντάξει, αύριο προπόνηση 10 ώρα το πρωί, νομίζω Πέμπτη αύριο μέχρι την Παρασκευή θα πρέπει να ξεκαθαρίσει ο Φερέρα αν ο Πέλκας έχει όντως κάτι σοβαρό ή απλά ήταν μια ενόχληση που ένιωσε σήμερα και αύριο θα είναι καλά. Καλό θα είναι να είναι ο Δημήτρης στο ΆΚΑ, γιατί και ο Μπίζεσβαρ και ο Ελκαντουρί δεν μου δείξανε εμένα τουλάχιστον απολύτως τίποτα και το είπα και στη μετάδοση και πριν τον αγώνα ότι η μη χρησιμοποίηση του Πέλκα στην ενδεκάδα ήταν λάθος 100%. Και φάνηκε στο γήπεδο, όχι φυσικά ότι ο Δημήτρης μάγεψε, Κώστα. Όλος ο ΠΑΟΚ ήταν κάτω του μετρίου, αλλά νομίζω ότι ο Πέλκας μπορεί να δώσει ενέργεια στην ομάδα. Μπήκε και που τόσο αργά μπήκε. Στο 70 στο, δεν μπήκε. Στο 65. Ανόρεκτος ήταν κι αυτός. Όταν μπαίνει Κώστα και το μάτι είναι χαμένο ήδη και οι υπόλοιποι παίχτες. Εντάξει. Εγώ θεωρώ ότι η ενέργεια του Δημήτρη είναι κάτι παραπάνω από χρήσιμη σε αυτό το κομμάτι της σεζόν όπου ο ΠΑΟΚ πρέπει να βρει ενέργεια και πρέπει να βρει και ψυχικά αποθέματα, γιατί η κατάσταση δεν είναι καλή.